Γιατί δίνει γυαλιά αυτός? Έλατε. Ούτε καλημέρα, τίποτα. Βάζουμε το προσωπείο, μέχρι τώρα ήμασταν διαφορετικοί. Τώρα βάζουμε το προσωπείο του παραγωγή για δύο ώρες εδώ πέρα. Το λίμπρο της καρδιάς, 107,4. Καλή εβδομάδα, κουτσί, στραβή βέβαια αυτή η εβδομάδα, αλλά θα βγει καλή, μωρέ. Οκ, καλοκαίρι είναι. Αδέρφια, καλημέρα, πιο καλοκαίρι. Πιο καλοκαίρι, όλοι αυτό λένε. Πάει ο Ιούνιος, δεν υπάρχει. Η Ελλάδα δεν έχει Ιούνιο. Πέρσι χειρότερα ήταν. Πέρσι τα καθημερινά μια χαρά και σαν τον κύριο Χαλούσο καιρό. Σαφώς. Το καλοκαίρι πλέον στην Ελλάδα είναι. Τροπικό. Είναι 35 μέρες. 35 και είναι και ψιλοτροπικό και τις 35 αυτές. Ακόμη και αυτές. Κάτι λέει στο κομμάτι, try to explain you, κάτι τέτοιο. Πάμε να τα πούμε όλα. Yeah. Σιγά σιγά. Θα μας πεις και για ποιο λόγο το έβαλε. Δεν βιαζόμαστε, Παναγιώτη. Δεν βιαζόμαστε, παλικάρι μου. Κουλ. Cool. Yeah. Σήμερα είμαστε δύο, τρεις είμαστε. Γιατί πάντα δύο δεν είμαστε. Ακούω άλλο. Κάτσε, ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη. Ο Φιλέας Φόγκ θα έρθει κάποια στιγμή. Καλημέρα, αδέρφια. Αυτό γιατί το κάνει τώρα αυτός. Έλατε. Μου το πήγαν το πρωί. Αδέρφια, καλημέρα. Το μάλωσα λίγο εγώ την Παρασκευή, να ξέρεις. Καλημέρα, ξαδέρφια. Για την Παρασκευή πήρα κάτι μηνύματα. Ρίξα, τι έγινε εδώ. Τι έγινε. Τέλεια εκπομπή. Να. Εδώ βγάλουμε ακροατή που βγήκε που πήγε στο σεφ τον τελικό του 87. Φαντάσου. Συγκλονιστικό. Φανταστικό. Το κάτι άλλο. Μπράβο. Εκπληκτικό, ναι. Μπράβο. Διάβαζα γράμμα από την προσωτσάνιδρά μας. Πόσα χρόνια έκανε αυτό. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο Λίμπερο. Είναι η 107,4 Μεγάκυκλη των FM και φυσικά είναι η εκπομπή Τρόικα. Με Μάριο Ασλαμά για τους φίλους, μάλλον με Μάριο Ασλαμά για τους φίλους, Μάριο Ασλαμή κατά κόσμον. Με Παναγιώτη Παπαδόπουλα, κατά κόσμον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Με Χρύσανθο, Τσαλτίδαρο, κατά κόσμο Χρύσανθο Τσαλτίδη και φυσικά με Χρήστο Κιώση που για ένα ακόμη πρωινό θα κάνει τα μαγικά του, τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε, στα ντεξ και, και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Είναι πραγματικά τραγικό πραγματικά το ότι ακόμη δεν έχουμε μήνυμα συμμετοχής στον βασικό διαγωνισμό για σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, δεν νομίζω να δούμε κάτι άλλο, Παναγιώτη. Όχι. Τελειώσαν και τα τσίρικα. Εκτός για δώσουμε για γυαλιά έτσι από αντίδραση, αλλά δεν το κάνουμε. Ας το αύριο. Ας το μην το κάψουμε, έχουμε πολύ πράγμα μπροστά μας, έχουμε πολύ πολύ δύσκολες μέρες οι οποίες ήδη ξεκίνησαν. Λοιπόν, δύο μονές προσκλήσεις. Το είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Δώσαμε τρεις την Πέμπτη. Δίνουμε και δύο τελευταίες. Έλα τώρα που γυρίζει. Δύο μονές προσκλήσεις για το αποψινό προσκύνημα στο ναό του Heavy Rock and Roll με Clutch, με BRMC και με Planet of Zeus. BRMC, όλοι ξέρετε τι σημαίνει, πώς αποκωδικοποιείται το λεκτικόλεξο. Δύο μονές προσκλησούλες, Clutch, BRMC και Planet of Zeus στο Fix Factory Open Air. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις live και το αποστέλεις στο 54526. Μηνύματα του στυλ, είμαι παντρεμένος χωρισμένος με δύο παιδιά, δεν έχω μία. Με πήραν τηλέφωνο την Πέμπτη, δύο παλικάρια, είναι φίλοι, πραγματικά πονάει η καρδιά μου, αλλά... Το κατανοώ. Το κατανοώ απόλυτα. Δεν το κάνουμε αυτό, παιδιά, γιατί θα γίνω κακός με κάποιους. Δεν γίνεται. Θα γίνω κακός. Το κατανοώ. Το κατανοώ. Επίσης, όταν είπα, αυτό λένε όλοι, το εισιτήριο είναι πάρα πολύ καλό. Το εισιτήριο είναι σχεδόν bargain. Πόσο είναι? Είναι σχεδόν bargain ticket για Clutch. Δηλαδή, η Clutch. Απόψε, όσοι πάνε, δηλαδή, θα πήγαιναν μόνο για Clutch. Είναι μαζί τους οι Black Rebel. Club. Για πλάκα αν έπαιζαν οι Black Rebel Motorcycle Club θα είχε 5.000 άτομα. Κλάτς και μέσα. Η Planet of Zeus. Για πλάκα μαζεύουνε, δεν σχολιάζω. Η Planet είπαμε δεν είναι Έλληνες. Μόνο στην ταυτότητα. Οπότε 30 ευρώ. Ναι, εγώ το είπαμε την έννοια ότι ξέρω, το κατανοώ απόλυτα. Το ξέρει και ο Παναγιώτης πολύ καλά. Ότι δεν το είπαμε την έννοια για πέταμα 30 ευρώ. Προσωπικά ψάχνω το ευρώ. Το ψάχνω. Ρεαλιστικά, για τέτοιο live είναι πραγματικά bargain, πραγματικά. Εδώ εμείς πληρώσαμε για ρακίτζι. Τόσο μα τόσο απλά. Έτσι. Και επίσης, το επαναλαμβάνω και εγώ, τα δύο εισιτήρια είναι 55 ευρώ. Οπότε δεν το σχολιάζω καν. Εντάξει. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, είμαι χαφτά χωμάρι, ξέρεις, δεν έχω σε ξέρω, ήμασταν εκεί στην αεροπορία. Και αυτό. Ναι, κατανοητά, δεν γίνεται παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, έτσι. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live. Δεν θα δίνουμε κάτι άλλο σήμερα, μας καλύπτει αυτό. Φυσικά και εκτιμούμε να γράφετε τα group τα οποία προτιμάτε, όπως ο Νίκος, πραγματικά με συγκινεί με το Planet of Zeus. Οι πιο πολλοί την Πέμπτη γράφατε Planet of Zeus. Μεγάλη χαρά. Και ειδικά τα κορίτσια, καλά, για ευνόητους λόγους. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Δεν αδικούμε τον 3-3 που μας παρθενιάζει. Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα κυριούλιδες που γράφει Clutch. Εγώ προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ το να γράφετε ονόματα group. Οκ. Okay. Θέλω να δω όμως BRMC. BRMC που για μένα το ψωμί όλο εκεί είναι.
απόψε το ψωμίολο για μένα είναι η BRMC. Πέρα από τους πότε βγαίνουν, ναι. Έτσι, δεύτερη. Δεύτερη. Η σειρά είναι κλασική. Mm. Planet, BRMC, τελευταία η Clutch. Mm. Προσωπικά θα προτιμούσα να βγουν οι BRMC, απλά η Clutch είναι πολύ πιο, είναι πιο βαρύς. Λογικό. Μέχρι τι ώρα βλέπεις να τραβάει. Ιδέα δεν έχω πολύ. Δεν το ξέρω αυτό. Μην πω κοτσάνα και στριβάσω στα βόσουν οι διοργανώσεις. Δεν ξέρω και τι ακριβώς το. Δεν έχω το timetable. Το συγγνώμη, το έχω δει. Δεν ξέρω τι θα βγουν οι Planet. Δεν το ξέρω. Αλλά οι αλλαγές θα είναι λέει τρομακτικά γρήγορες. Εντάξει, οκ, εννοείται. FM για όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις live αποστολή στο 54526. Με Μάκη Πουνέντη τώρα ήσουνα. Σε δυο γρήγορα από εδώ, ρε κιόσα, ρε, τι γίνεται, ρε φίλε. Ήσουν στο Ταμείο Ανεργίας. Σιγά το Πουνέντη, ρε. Χαμένο, πες του, ρε κιόσα. Απλά ο Πουνέντης δεν είναι σε ραδιόφωνο που παίζουν κλάτσε. Και όσοι έλασαι από εδώ να πάω από εκεί, ρε φίλε. Κάνω τα μαγικά που κάνω, κατάλαβες. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον 338. Καλημέρα με διαρκείας ΠΑΟΚ, ναι. Στημένα, Ραούλ και έναν κάτοικο Βερίας που συνελήφθη στη Μαδρίτη. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Συγγνώμη, συγγνώμη δεν. Το πρώτο το πιάνω. Σήμερα ξεκινάει η πώληση αναδιαρκείας του ΠΑΟΚ. Έτσι. Με τα μηνύματα από τον Πειραιά, σαφώς να μην είναι και ό,τι πιο θετικό για να πάει να πάρει διαρκείας στον ΠΑΟΚ. Γιατί ποιο παίρνουνε. Φέρνουν όμως Έλατς. Τον εκτελεστή της Νότιχαμ Φόρεστ. Ποιος. Ένα γκολ, λέγει. Ένα γκολ δεν έχει. Η σκιά το άκουμπο. Από ό,τι άκουσα. Ναι, ένα γκολ δεν έχει. Άντε να το δούμε. Εντάξει. Ένα γκολ δεν με έχει. Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Βάλουμε ένα. Ας φέρουμε και το στο πειρά. Ας πάει ο άκουμπο να παίξει 8 μήνες Championship. Εντάξει, εντάξει. Ο ένας ο κυτρινόμαυρος ρίχνει λευκή πετσέτα. Πάει τελείως. Έτσι. Μείναμε εμείς και ο θρύλος. Ναι. Ο ΠΑΟΚ του Νότου. Στημένα το επόμενο. Ναι, καλά. Γενικά θέμα με στημένα. Γενικά το ποδόσφαιρο και ειδικά στην Ελλάδα. Ραούλ. Ραούλ, συγγνώμη, ο Ραούλ, παιδιά. Ο Ραούλ τι εννοεί, μήπως μπερδεύτηκε. Έρχεται, ο Ραούλ τι πήρε ομάδα, είτε να πάρει ο Ραούλ ήταν κάτι να μπει και στο team της Real Madrid, της κάτι να μπει να... Εκεί είχαμε γάμους, είχαμε γάμους κάτι... εκεί. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, οκ. Έχει θεματάκι από εκεί πέρα, ξέρεις. Και έναν κάτοικο Βερίας που συνελήφθη στη Μαδρίτη. Συγγνώμη αυτό φίλε, να σου πω κάτι, άκου να σου πω. Εγώ, που σου κουδού, δεν ξέρεις τίποτα, δεν. Καμπάρι. Δεν θέλω να μαθαίνω τίποτα. Υπάρχει τρόπος εννοείται και υπήρχε, αλλά δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω ρε παιδί μου. Θέλω την πραγματική ζωή, χωρίς όλα αυτά εδώ. Την πραγματική όμορφη ζωή, χωρίς όλα αυτά. Ή μάλλον όχι όμορφη. Αυτή είναι η ζωή, όμως. Και άσχημη. Και εδώ, χωρίς αυτά εδώ όμως. Χωρίς αυτή είναι η ζωή. Πάω πρωτάθλημα διαρκείας. Εντάξει, το τικ-τακ. Τικ-τακ. Ναι. Τικ-τακ μου αρέσει. Ναι. Είναι πολύ θεατρικό και λογοτεχνικό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Το πιάνουμε ναι. Ακριβώς. Πού το πας δεν καταλαβαίνουμε, εγώ ειδικά είμαι και από χωριό. Ποιος είναι ο 378 είπαμε? Ο 338. 338. Είμαστε βόδια 338. Είσαι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, να ξέρεις. Εγώ και ειδικά είμαι από το χωριό, είμαι από τον τεπό, οπότε, sorry, δεν τα πιάνω αυτά. Βγήκε ο Φουριόζος. Ίσως στο μήνυμά σου μας βοηθήσει ο Χρύσανθος, 338. Ίσως, δεν ξέρω. Εντάξει. Πάμε στον 151. Καλημέρα από την ασπρόμαυρη και παραθαλάσσια Αξιούπολη Κιλκής. Πάμε νταμπλούχα, ροκεντρολούχα, παοκάρα. Από όλα αυτά, 151, ξέρεις τι λατρεύω. Παοκάρα. Το ασπρόμαυρη και παραθαλάσσια, όχι, συγγνώμη. Το παραθαλάσσια Αξιούπολη Κιλκής και το ροκεντρολούχα. Γιατί δεν παίρνει για την κλήρωση, ρε, εσύ. Μακριά είναι να έρθει, τι είναι. Ο Νίκος Πλάντος, καλημέρα και καλή συνέχεια. Ο Βασίλης, καλημέρα κυριούλη. Τι καλός που είναι αυτός που στέλνει τελευταίο μήνυμα. Ναι. Στέλνει το πρόγραμμα. Ο 996. Μπράβο, 996. Μπράβο, ρε σκύλε. Βοηθό τεράστιο. Μέχρι που κάνουμε στημένη κλήρωση για σένα. Θα κερδίζει. Λέει λοιπόν. Το μυρίζομαι εγώ. Αν είδα σωστά. Σωστά πρέπει να είδε. Σωστά. Γιατί μίλησα και με την κυρία που το τρέχει εδώ το live. Γελά, απλά δεν είμαι 100% σίγουρο. Λέει, αν είδα σωστά. 7.30 με 8.30 Planet of Zeus, 9 με 10.30 BRMC, 11 με 12.30 Clutch. Κάντε μια παρά 20 το τελευταίο. Επαναλαμβάνουμε το μήνυμα του 338, μήπως και μας βοηθήσει ο Χρύσανθος. Γιατί εγώ το είπαμε, εγώ ειδικά είμαι από χωριό, από τον τεπό, δεν τα πιάνω αυτά. Καλημέρα με διαρκείας ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνουμε αυτό είπαμε. Στημένα, Ραούλ και έναν κάτοικο Βερίας που συνελήφθη στη Μαδρίτη. Τικ-τακ. Τα διαρκείας ΠΑΟΚ εννοεί που έχουν αυξηθεί 150 ευρώ στη μία θύρα, 200 ευρώ στη θύρα την άλλη και όλοι λένε ότι
αυξήθηκαν φέτος. Επειδή έρθουν οι παικταράδες. Για να προσαρμοστεί στα οικονομικά δεδομένα. Αν ήταν πιο φθηνά, ξέρετε, δεν λέγατε. Καλά, ρε, εμείς πληρώνουμε στη 2 τόσο διαργίας. Βάλτε τα δικά σας να δούμε πόσο είναι. Πουθενά πάλι δεν σας ενοχλεί. Πουθενά πάλι δεν σας πιάνουμε, ρε φίλε. Εμένα να πιάσεις. Πουθενά δεν σας πιάνουμε. Πουθενά δεν σας πιάνουμε, αγόρι μου γλυκό. Είτε μειωθούν, είτε αυξηθούν. Δεν θα πληρώσω, ρε φίλε. Είτε αυξηθούν, είτε μειωθούν. Μα θα βρείτε κάτι να πείτε. Αυτό σου λέω, ρε. Τι να πούμε, να πούμε. Δεν είναι ωραίο φυσικά να φτιάχνουν. Δεν είναι ωραίο. Έγινε από 130-140 του Άρη και βγήκε αυτό πρωτοσέλιδο ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας. Φώναξε αυτό να μιλήσει. Και ανεβαίνει 150 ευρώ στην ώρα, κοίταξε, με μένα 200 στην μία, 250 στην άλλη και βλέπω κείμενα οργανωμένα. Πολλά είναι τότε. Όλα οργανωμένα. Να κάτσουμε να δούμε το πακέτο. Τι έχει, έχει πλέον μέσα, έχει Ευρώπη μέσα. Τι έχει. Όλα. Υπάρχουν όλα. Δεν είπα ότι είναι ακριβά. Είπα ότι είναι πιο ακριβά από πέρσι. Ναι, άρα μπορεί να είναι πιο φθηνά από πέρσι σε σχέση με τα πόσα παιχνίδια θα δει. Είναι ναι. Ίδια. Πόσα θα δει τα παιχνίδια. Τι πόσα θα δει. 50 και 200 ευρώ παραπάνω είναι στι θύρε. 150 ευρώ παραπάνω, έτσι. Πλέον θα παίξει 3 παιχνίδια σίγουρα. 6. Ναι, 4-5 ευρωπαϊκά θα παίξει. Ναι. Για πλάκα. Μιλάμε για 7 παιχνίδια. Και πέρσι θα παίξει. Ναι. 20 ευρώ το εισιτήριο να έχει δεν είναι 140 ευρώ. Και πέρσι θα παίξει. Δεν ξέρω πέρσι αν τα είχε, ρε φίλε. Δεν ξέρω πέρσι τι είχε. Σου στείλανε ενημέρωση. Όχι, όχι. Μένα δεν με ενημερώνω. Μόνο σου παλεύω. Παλεύω με τα κύματα εδώ πέρα. Είμαι σαν. Όχι, δεν παίρνω τα κύματα. Είμαι το κύμα. Είμαι ο βράχο που σου κάνει το κύμα. Όχι, εσύ είστε τα κύματα και εγώ είμαι ο βράχο. Συνέχεια. Έρχεστε κατά πάρου, σου πει ένα διόχρονο. Κατάλαβε. Και στο Λεβαδιακό, όταν ανέβηκαν πρόπερση. Ναι, αγόρι μου γλυκό, ναι, αγόρι μου γλυκό. Το καταλαβαίνω αυτό. Λέει τι πήραμε. Στο είχα πει με Λεβαδιακό μίλησε. Άσε, άκου να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω το εξή. Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ για το αν τα έχει ακριβή ή όχι. Λάθος το πιάνει και ο Παναγιώτης και πολύ ναι. Όταν μιλάω εγώ για τέτοια ναι. Θέματα. Ξέρω, ναι, ξέρω. Εγώ μιλάω για την επικοινωνία. Ναι. Πώς τον Άρη το 10 ευρώ παραπάνω προβάλλεται ως κάτι πιο ακριβό. Ναι, το πιάνει, κατάλαβε. Κάτι το οποίο. Α, Καρυπίδη, τι έγινε, λεφτά δεν έχουμε κτλ. Ναι. Ποιο και λεφτά. Την ίδια στιγμή. Όλοι. Ποιοι όλοι, ρε Τσαλδίδη. Αυτοί. Να βρεστόδησε. Αυτό βγήκε σου λέει για 10 ευρώ παραπάνω. Και βγήκε αυτό. Και το μεσημέρι, σε εκπομπές τους κτλ. Και την ίδια στιγμή, όταν είναι για τον ΠΑΟΚ αυτό, υπάρχει, όχι μόνο δεν υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει το αντίθετο. Δηλαδή, υπάρχει. Και δεν έχει φέρει και κάτι μέχρι στιγμή. Να δούμε κάτι. Ο λόγος εδώ, αυτό από το Σάββατο το ακούω. Ανόδου. Α, και να, μην το ξεχάσω, στον αέρα τώρα, μην το ξεχάσω. Ναι. Τι έγινε, τι έγινε στην Καστοριά, τη βραδιά της απονομής με Λεβαδιακό. Να σου πω κάτι. Γιατί, αυτό που σας λέω εγώ. Αυτό που σας λέω εγώ. Κρατήσω. Κρατή τώρα, θα μας ακούσουν και όλα τα παιδιά. Λοιπόν. Αυτό που παίζει από το Σάββατο είναι η επιστροφή του Βέρμπλουμ στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πάει αυτό. Αυτό, παιδιά, λίγο με τρομάζει σε εποχές δύσκολες για την πατρίδα μας. Ναι. Λοιπόν, κατάζομαι με το Καστελόρι. Για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Τι λέγαν τα αδέρφια του Σαββίδη στη γιορτή του γεμάτου στο Πρόχωμα. Ναι. Μεγάλος ΠΑΟΚ και νέα τούμπα. Ναι. Το λέγανε τα αδέρφια του αυτό, να είναι γεροί άνθρωποι. Να είναι καλά. Εντάξει. Θα γίνουν πράξεις όλες οι υποσχέσεις του Ιβάν. Okay. Το ντάμπλ ήταν μόνο η αρχή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Η Αγία Σοφία Τραπεζούντας και ο Διάβολος Επικοινωνίας με τον. Ας το διαβάσει ο Τσαλτίδης. Τι είναι η Αγία Σοφία. Με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν. Συγγνώμη, αυτό με τον τρομάζει. Τι σε τρομάζει. Τώρα πέρα την πλάκα. Αυτό με τρομάζει. Θα σώσει τη χώρα από τον πόλεμο, ρε. Το καράβι στα βράχια πηγαίνει. Δεν βλέπει τι γίνεται. Έτσι να μπουκάρει στο Καστελόρι, λέει. Θα πει ο Ιβάν, τέλο. Τότε ναι. Θα μπορεί να πα και το επόμενο τριήμερό σου κάπου. Αλλιώ αυτό... σε φωνά τη μονάδα, θα τρώσει τι μερέντε. Γιατί αυτό με τρομάζει πραγματικά. Τρομάζει η Αγία ποτέ. Σοφία Τραπεζούντα και ο Διάβολο Επικοινωνία. Σε τραπεζούν. Τρομάζει η Αγία Τραπεζούντα. Να το πω να το σου παραγγείλω και δεν σε τρομάζει η Αγία Σοφιά που κάνει η ΑΕΚ. Και ο Διάβολο Επικοινωνία με τον Ερντογάν. Αυτό με τρομάζει. Τι σε τρομάζει. Συγγνώμη, εμένα. Παγκοσμιοποίηση έχουμε. Εμένα. Οι Αμερικάνοι αυτό θέλαμε. Αρχίζει εξ αρχή. Ορίστε. Να ένα τρόπο που μπορεί κάποιο λοιπόν, να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον. Κατάλαβες. Δεν θα κομίσω γλάφκα τη Αθήνα προφανώ. Τα έχουν πει όλοι εκατομμύρια φορέ. Είναι γνωστό τη πάση. Γλάφκα κλείδη. Γιατί την Πέμπτη ή την Τετάρτη έγινε εδώ αναφορά πάλι στον κόσμο και στην γιορτή που είχε κάτω ο ΠΑΟΚ στο Λευκό Πύργο που ήταν πραγματικά τραγικό. Άκουσε με λίγο. Απογοήτευσε. Άκουσε με λίγο. Γιατί όλα. Ναι, απογοήτευσε. Εγώ σου λέω ότι δεν είχε κόσμο. Δεν είχε κόσμο. Όχι, δεν το πει. Όχι. Εγώ σου λέω ότι δεν είχε κόσμο. Γιατί δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν έχει τόσο κόσμο εδώ. Πού εδώ. Εδώ. Στην Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη. Γιατί έφυγε εκείνο το βράδυ κόσμο για επαρχία. Λοιπόν. Είμαι στην Καστοριά. Ναι. Κοιτάω αριστερά στο βάθος δύο τύπους. Πού τους ξέρω αυτούς εσύ. Πλησιάζουν τα παιδιά για να. Τσαπ, κάβονται στο μαγαζί εκεί. Φωνάζω Μπέμπι. Έρχεται ο Μπέμπις και ο Κίμης από τους Bad Movies. Τα λέω τώρα, έτσι τα παιδιά μπορεί να μην θέλουν κιόλας. Ναι. Ζητώ συγγνώμη.
Ζητώ συγγνώμη. Αλλά επειδή δεν έχουν καμία σχέση με ποδόσφαιρο τα παιδιά, ουδεμία σχέση, ουδεμία σχέση με ποδόσφαιρο, γι' αυτό και το λέω. Γιατί μπορεί άλλοι να ενοχλούνταν κιόλα. Εδώ τρελέ, τι αυτά, ναι, ωραία. Τι κάνετε, το κατάλαβα. Λέω, παίζουμε το βράδυ, οι δυο μας. Το κλασικό παίζουν. Ο Κίμης, όχι σαν bad movies, οι δυο τους. Ναι. Στο Μαύρο Γάτο. Ωραία, στην Καστοριά αυτά. Στην Καστοριά. Ναι. Τώρα! Την Κυριακή. Λέει, το βράδυ, λέω, αν μπορέσω, παιδιά, θα έρθω. Ξέρετε, σα πάω με τα χίλια, μακά, αν μπορέσω, λέω, θα έρθω. Να δω πώς θα είμαι και τα λοιπά, γιατί λέω, έχουμε κάτι προβλήματα, ας πούμε, περίεργα. Γενικά λέω ότι είμαστε πλέον του νωρίς. Κοιμόμαστε νωρίς, δεν έχει. Ωραία, σε περιμένουμε αυτά. Λέω εδώ πέρα είχατε παίξει λίγο πριν δύο μήνες με τους Vodka Juniors. Ενέρεση εδώ πέρα. Λέω, ξέρεις τι είχε γίνει τότε. Μετά από δύο-τρεις μέρες ή δύο-τρεις μέρες πριν παίζανε εδώ. Ήταν το πακέτο αυτό περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Vodka Juniors, yeah. Bad Movies. Λέω, έμαθα καλά πήγε εδώ πέρα, έτσι καλά. Λέει, πες μου πόσες γυναίκες είχε. 75. Λέω, καλά, γενικά βλέπω και εδώ. Κοίτα και κοριτσάκια, λέω στην Καστοριά. Με bad movies, τίστα και τα λοιπά. Ξέρω, αφού έχετε παντού, ρε, μα γίνεται χαμός με εσάς τώρα, και τα λοιπά. Λέει, φίλε, βγαίνουμε και ψάχνουμε να βρούμε άντρα. Mm. Λέμε, ρε, παιδιά, τι γίνεται. Ψάχνουμε να βρούμε άντρα. Πρέπει να είχε. Φύγανε, λέει, πούλμαν, ναι, κάτω. Φύγανε όλοι οι κομάντος για την απονομή. Άντε. Ευχαριστώ πολύ, καλή νύχτα. Μάλιστα. Όχι, αυτό λέω, κάτσε. Όχι επειδή. Θα πει τώρα λέει ένα κούλο που είναι βλάκα σλαμά, ενώ να πει αυτό. Όχι, γιατί κάποιοι. Γι' αυτό τα παιδιά γύρισαν πίσω. Και είδα κι άλλον από κάτω, είπα, που πήγα με το αυτοκίνητό του. Δύο άτομα. Ο λέει Μάρι, πια γιορτή να καθίσουμε. Κατευθείαν φύγαμε, δουλεύαμε 7,5 ώρα το πρωί Καστοριά. Και δεν είναι και φυσιολογικό. Πέραν ναι. τούτου, πέραν τούτου. Για, αυτό για σου να πάει στη γιορτή, α πούμε. Εγώ είναι, περίμενα, αν είναι αυτόνομα μια γιορτή, να πει και δεν θα πάω. Τώρα το μάτι ήταν 7 η ώρα, τι ώρα ξεκινούσε το Πάκου Λεβέντα. Παλικάρι μου, ο κόσμο θα πάει δύο ώρε νωρίτερα. Θα πάει δύο ώρε νωρίτερα. Ήταν απογοήτευση. Ναι, δύο ώρε μετά τρως 6 ώρε. Εγώ δεν περίμενα. Α το κουράγιο. Κουράγιο. Εγώ περίμενα να ανοίξει το πλάνο. Ξέρει πόσο σα σημνώ σαν αριθμό κόσμου. Το ξέρει, μην πω γιατί ενοχλούνται και τα κλειδί. Πέστε τι έγινε. Εντάξει. Σαν αριθμό, ποιότητα δεν έχετε. Καλά, είστε πολλοί για τις γιορτές. Είναι τα 1000 άτομα πυρήνας 2000 είναι που διότητες. Είναι τα παλικάρια και είναι ναι. Όλοι είναι στον Ηρακλή είναι 400 αυτοί. Είναι 300. Ναι. Στον Άρη είναι 600. Διάλειμμα σου λέει το σύνολο. Ναι. Εγώ περίμενα η Νίκης να πνίγεται. Αλλά είναι αυτό. Δεν έχει τον κόσμο αυτό να πνιγεί η Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Ενώ και με Λευκό Πύργο να πνίγεται γύρω-γύρω. Ο Λευκός Πύργος πνίγηκε προς Θεού. Εγώ περίμενα να ανοίγει το πλάνο στη Νίκης και δεν έγινε πλάνο στη Νίκης. Τι να γίνει. Πνίγηκε η Θεσσαλονίκη τη μέρα που είχε έρθει ο Καραμαλής για τα εγγένεια της έκθεσης. Μπορεί να σου πει κάποιος άλλος. Εκείνη τη μέρα μπορεί να έχει τριπλάσιο κόσμο σε σχέση με τη μέρα της απονομής. Πώς θα συγκρίνεις αυτά τα πράγματα. Γιατί το ένα έχει και αγώνα μπροστά. Είναι ο αγώνας, είναι το πριν, δύο ώρες νωρίτερα. Είναι η φιέστα. Ένα εξάωρο, εφτάωρο περνάει. Κοροϊδεύατε τον Ηρακλή. Εγώ δεν κατέβηκα. Δεν έχω κουράγιο. Κοροϊδεύατε τον. Το ξεκαλάζει. Είναι και λίγο. Είναι και τα προσωπικά και είναι και η ηλικία και η διάθεση. Και εγώ δεν κατέβηκα. Ένα εξάωρο θες μέσα στο νερό. Δεν πας μόνο τη γιορτή στο λεπτό. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά το βασικό σου λέει. Βγήκαν τα παιδιά να παίξουν η βότκα πάνω πλάκα οι Αθηναίοι. Λένε παιδιά συγγνώμη, η Καστοριά έχει μόνο γυναίκες. Τρομάξανε. Πρέπει να είχε 100 αγοράκια. 100 αγοράκια αυτό. Αγοράκια. Αυτό. Φαντάσου τι έγινε από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Άλλη, αυτό θέλω να σου πω. Αγοράκια όμως έχουμε και διαλυματάκια. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, ναι. Πηγαίνουμε στο break. Καταφθάνουν πάρα πολλά μηνύματα. Δύο μονές προσκλήσεις για το κολλασμένο live απόψε. Clutch BRMC και Planet of Zeus. Zeus. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, ο όρθιος παραγωγός. Ζω. Παιδιά, σε αυτό εντάξει, θα πάω να κλέψω. Να δώσω λεφτά για να το δω αυτό, ειλικρινά. Αν δεν έχω, ειλικρινά θα πάω να κλέψω. Όχι να δανειστώ, να κλέψω. Θα πάω να κάνω ληστεία, ρε παιδί μου. Να το δω αυτό. Ο όρθιο, τώρα δεν ξέρει και ο κόσμος τι λέμε τώρα. Εντάξει, και το. Χάνει κιόλα. Του Παναγιώτη ιδέα ήταν, όχι. Άγγελε, μπράβο, αγόρι μου. Παλικάρι μου. Παλικάρι μου, Άγγελε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τρόικα ενωμένη, δυνατή, ισχυρή. Με συνεργεία να μπαινοβγαίνουν. Με Χρήστο Κιώση να δίνει ρυθμό και ζωντάνια. Και να είναι έτοιμος να μας βρει από Black Rebel Motorcycle Club το Love Burns Society. Έτσι λέω τώρα εγώ. Λέω τώρα εγώ. Παναγιώτη, δώσε ρε, εσύ, σε βλέπω. Πάμε να μισώ. Ναι, μισώ. Δίνουμε το διαγωνισμό. Πέφτει ξύλο. Νομίζω ότι πέφτει λίγο παραπάνω ξύλο από ότι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Δύο μονές προσκλησούλες για τη μεγάλη
απόψινή βραδιά, μία από τις κορυφαίες, δύο-τρεις κορυφαίες για φέτος, λαϊβικές βραδιές εννοούμε, στη Θεσσαλονίκη με Clutch, Black Rebel Motorcycle Club και Planet of Zeus. FM και ονόματε πόνιμο, δίπλα live, αποστολή στο 54-520-666. Έπεσε το κινητάκι μέσα στο νεράκι, τώρα το τρίμερο που έφυγες. Χάλασε η μπαταρία του Samsung, έσπασε η οθόνη από το Huawei κινητό. Θέλεις δίκη για το πολύτιμο τάμπλετ σου? Υπάρχει λύση. Ποια είναι αυτή? Η Repair Store με 3 καταστήματα. Τρέξε τώρα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Βασιλής Όλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Και στο repairstore.gr. Μαζί μας έχουμε και την πίτσα Mr. Gold. Αφού ρούφηξες την κοιλιά σου τώρα το τριήμερο, επανήλθες στο σπίτι, μπορείς να παραγγείλεις πιτσούλα. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικές Νεάπολη, Εμπελόκη, Πολύχνη, Μετέωρα. Και στο κέντρο μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών, δύο πίτσες τετράγωνες, 70 εκατοστά, μόνο 12,5 ευρουλάκια. Ο Αντώνης Κασάνδρου, αγαπημένος, πολύ αγαπημένος θα έλεγα, λέει: έκανα το λάθος να παρακολουθήσω μάτς του Κόπα Αμέρικα. Αυτοί φημίζουν για την ατμόσφαιρά τους. Για να φτιάξει ο καιρός, ας κλείσουν τα θερινά σινεμά. Καλημέρα, Αντώνη. Το μήνυμά σου βρίθη σοφίας. Έρχεται. Ο μαμά, 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 ο μαμά, 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 σάι, περκέ. Μην πάτε ελ κοράσον, ο Βιστό Μαραντόνα, ο Βιστό Μαραντόνα. Ε, μαμά, είναι αμορατοσόν. Έρχεται, Μάριο. Ναι. Ναι, ταινιάρα. Μπορεί να πάω. Εγώ θα πάω σίγουρα δύο φορές κιόλας. Μπορεί να πάω, μπορεί να πάω. Έχουμε... Να βάλουμε στα γρήγορα θεματάκι. 10 ευρώ ανέβηκε στη θύρα 7 το εισιτήριο διαρκείας. Να ξέρεις, λέει ο θαλαμοφύλακας στον Τζάλτη, απαντάει. 10 ευρώ. Στην 7. Ναι, στην 7. Μπράβο, καλά, η 7 που είναι, που είναι καταδικασμένη. Όχι, είπα στην 1, στην 5, σε αυτά, 150. Θαλαμοφύλακα, πες τις άλλες. Πήρες, είπες τώρα την 7. Εκεί πηγαίνει ο άνθρωπος. Βασικά η 7 είναι προσκλήσεις. Τι προσκλήσεις, αγόρι μου. Συνέχεια δίνουμε όλα τα ραδιόφωνα και δίνουμε. Το απέναντι πέταλο την 4 είναι. Ωραία. Στην 7, χαίρο πολύ. Στην 7, χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ, Χερόπουλος, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Στην 1 του Ηρακλή είναι 20 ευρώ. Λοιπόν, τέλος λέει ο Μπάνκι Λούκα από την ΑΚ. Έχω μια θεματάρα. Καρά θεματάρα, καρά θεματάρα για αύριο, μην την κάψουμε σήμερα. Μπράβο, γιατί μπράβο. Σήμερα είναι μέρα κουτσί. Μπράβο. Καρά θεματάρα με αφορμή συγκεκριμένο σύλλογο της Ιταλίας και έναν απαράδεκτο. Αύριο. Λοιπόν, τέλος λέει ο Μπάνκι Λούκα από την ΑΕΚ και η ΑΕΚ και υπάρχουν κάποιοι υποψήφιοι προπονητές. Ένας είναι λέει ο Ηλίας ο Καζούρης. Μην το σκοτώνω το παιδί, νομίζω είναι Ηλίας Κατζούρης, νομίζω είναι Καζούρης. Καζούρης, Ηλίας Καζούρης. Ο Γουλή, που είναι στον πάγκο της ΑΕΚ, που είναι και συνεργάτης του Μπάνκι. Ο άλλος είναι ο Ηλίας Παθεοδόρου. Έτσι, από τον ένα δικέφαλο στον άλλο το δικέφαλο. Κάνει μπαμ στην ΑΕΚ. Ανακοίνωση όμως από την τέτοια. Τι? Την original. Ναι, μην πει τίποτα, περίμενε. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Μπαμ κάνει, δεν θα πιστεύω αυτό που θέλω να πω, δεν μου το κες, αλλά άλλο. Λοιπόν. Ποιος πρέπει να πάει, ποιον πρέπει να πάρει προπονητή η ΑΕΚ μπάσκετ χθες το πρωί. Κάνει μπαμ, σφυρίζει από μόνο του. Σφυρίζει, κάνει και έτσι. Σφυρίζει. Το χαλί μας έβαλε σε παράδεκτα. Λοιπόν, σήμερα κράζω Χρήστο Κιώση. Χρήστος Κιώσης, παιδιά, εκτός φόρμα σήμερα. Εκτός, αρνητικός. Θύχτηκε. Σε όλα, αρνητικότατη. Βέβαια, Χρήστο, όταν λείπεις 5 μέρες από τη δουλειά και έρχεσαι την 5η μέρα, είναι φυσιολογικό. Έχεις πάει διακοπές 28 μέρες, είναι φυσιολογικό. Ο άνθρωπος δούλευε, φίλε. Άνταξη. Δούλευε όλες τις μέρες που εσύ. Άσε μία μέρα. Πλατσούριζες. Τον Κιώση. Για τον Κιώση. Αύριο θα λείπει, να ξέρεις, το λέω από τώρα. Δεν θα λείψει αύριο. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Είναι γνωστό, το ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, το αυτοκίνητο έπαθε κάτι ξένο. Αυτό το. Δεν έχει πάθει τίποτα αυτοκίνητο, Μάρια. Το έχει μην το πει. Λέω, αν μου έλεγε πάλι για το αυτοκίνητο, θα έλεγα. Τι είναι και αγόρασε. Είναι καινούργιο. Σάραβα, καινούργιο. Μα να το μάτια μου, θα σου έλεγα ειλικρινά, πάνε, θα του κάνω. Έχει βλάβη το αυτοκίνητο. Εντάξει. Εντάξει, βραγόρι. Έχει μόνιμη βλάβη εσύ. Δεν μου λες, σχόλια διαβάσει καθόλου από τις φωτογραφίες που βάλεις την Παρασκευή. Δεν το έλεγξα καθόλου, δεν το είδα, ρε φίλε. Α, εντάξει, καλά, οκ. Εντάξει. Για λοιπόν, πες Μαρία, ναι, πια. Κάνει μπαμ. Είναι αυτόματο. Τζάμα το συζητάμε. Εγώ το είδα σήμερα το πρωί στο ρεπορτάζ και λέω καλά. Συζητάνε στην ΑΕΚ. Ποιον θα πάρουν προπονητή. Η πρώτη σωστή απάντηση κερδίζει ομπρέλα. Άντε, όχι με τα γυαλιά, φτάνει. Κερδίζει ομπρέλα, τεράστια ιταλική, ειδική κατασκευή για να πάτε μέχρι αντέχει, μέχρι οκτώ. Ομπρέλα Μπιάνκι. Κανονικά. Μπάνκι είναι εκεί. Ναι, ναι, μπάνκι, ναι. Λοιπόν, ο πρώτος που θα στείλει σωστά ή η πρώτη ομπρέλα που αντέχει και στα 8 μποφόρ. Ποιο, είναι αυτόματη η επιλογή, ρε παιδιά. Φωνάζει και στην ΑΕΚ. Ποιος από Θεοδόρου και ποιος Καζούρης και ποιος Παναγιώτης Γιαννάκης και ποιος Μάριος Σλαμάς. Κάνει μπαμ για τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Η επιλογή αυτόματη εδώ και 10 μέρες. Πού να δεις την ύλα, έπαθε η Μπαρτσελόνα το χθες το βράδυ. Αντώνη, μία πορεία. Μία πορεία.
αυτό με τα σινεμά, γιατί, τι, είναι η καντεμιά τα τελευταία χρόνια, τι, γιατί εγώ τα λατρεύω τα θερινά σινεμά. Τα λατρεύω πραγματικά. Αν δεν έχει χαλικάκι κάτω. Τα λατρεύω. Και από Copa America εννοείται, είδα μόνο χθες περίπου 15 λεπτά, σκόρπια κι αυτά, Scorpions τελείως, εντελώς Scorpions, του Ουρουγουάη, Εκουαδόρ, αυτό έλεξε 3-4, δεν ξέρω πώς θα βάλω. 3-0, 3-0 το έβλεπα. Δεν ξέρω. Σαν να έβλεπα, πιο καλά να έβλεπα πανδραμαϊκό, κάτω βρύση δράμα, φιλικό. Πού γίνεται στη Βραζιλία, γίνεται το Copa America. 26 Αυγούστου. Σιγά το πράγμα. Ενώ Αργεντινή διαφορετική. Ναι, εντάξει, καλά ανέβηκε. Καλά, α πάω σε ένα Boca River. Ατμόσφαιρα. Α τον Αντώνη από την Κασάνδρα, τι θέλει. Ναι, να απογοητεύει, Αντώνη. Καλημέρε. Καλά, χαίρο πολύ. Boca River. Ρασίν κλουμπ είτε πετιέντε. Πάνε τώρα, ρε. Σαν τα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Σαν τα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. 60, 70, 80 δεν υπήρχαν. Χαίρο πολύ. Τι θα το κάνω εγώ. Πάω στη λεωφόρο και αφήσω. Μιλάμε γενικά για ατμόσφαιρα. Μιλάμε γενικά για ατμόσφαιρα. Γενικά. Αν αρχίσει το τραγούδι, άλλοι δεν σταματάνε. Τι μου λε τώρα. Μα μιλάμε εδώ για ατμόσφαιρα γενικά, ρε Παναγιώτη. Copa America. Καλά, δεν τη αρέσει, ρε φίλε. Σε αυτό δεν έχει καμιά ατμόσφαιρα. Ναι, αυτό ατμόσφαιρα, ρε φίλε. Γιατί παίζει η Αγγλία φιλικό και ακούμε ψαλμούς μία ώρα. Άλλο εκεί, είναι διαφορετικό. Αυτό είναι το καλό. Η εθνική Αγγλία φιλικό με την Ελλάδα το 5-0. Το είχα δει εκείνο, το είχα πει νομίζω. Το είχα δει στη Σέριφο, στη. Πού το είδαμε, ωραία. Στην Αστυπάλαια και ήταν από δίπλα κάτι ντόπια και λέγανε ρε παιδιά, φιλικό είναι αυτό. Πόσες μέρες θέλεις για Ικαρία. Για Ικαρία. Ναι. Αν σου πω, να φεύγω αύριο για Ικαρία. Για να τη δεις, δεν έχω πάει Ικαρία. Δεν πήγες. Την κυνηγάω, δεν έχω πάει. Χίλια νησιά έχεις πάει, πώς δεν πήγες. Την κυνηγάω τρία καλοκαίρια, πέρασα έτσι ξιστά. Νομίζω πήγες. Ξιστά σαν ιδέα, σαν στον, όχι ξιστά γεωγραφικά. Εννοώ σαν ιδέα να πάω. Εντάξει. Και να πας οπωσδήποτε Φούρνους. Φούρνους. Ικαρία Φούρνους. Όπου πηγαίνεις μεγάλο νησί, κουρού. Θα πηγαίνεις οπωσδήποτε στο μικράκι που είναι απέναντι. Βέβαια, ναι. Γιατί. Εμείς τα έχουμε και δίπλα μας. Ναι. Είναι για όλα, είναι όλα, για όλα, όλα. Το μόνο νησί που έχουμε κοντά μας εμάς είναι το μαγαζί στην Καλλικράτη. Πώς το νησί, πώς λέτε. Αυτό, ναι. Οπότε ναι, Ικαρία, θες γεμάτα 6 μέρες. 6, ναι. Το λιγότερο. Καλά, πλά, ρωτάω. Για να την καταλάβεις, δεν δίνεις καλά. Ναι. Από όσο ξέρουμε, 30 άτομα έχουν πάει. Πώς και δεν πήγες εκεί. Δεν έτσι, έτσι. Δεν. Εντάξει, οκ. Okay. Και κάνει και μια μισή μέρα Φούρνους. Φούρνους. Μη σου πω και δύο. Δύο. Για δύο βραδιές. Αυτό παιδιά που πήγαν και την αγαπάνε. Εντάξει, οκ. Δεν είχε πολύ αδυναμία μου. Εσύ που ενθουσίασε πιο πολύ από Φολέγανδρο ή Αστυπάλαια. Νομίζω Φολέγανδρο, ε. Και τα δύο αυτά πάντα. Και πακέτα. Τα δύο. Ναι. Για μένα δηλαδή. Ίδια χρονιά έχει πάει. Έχω υιοθετήσει το, αυτό Παναγιώτη, τα 3 Α. Αστυπάλαια, ναι. Ανάφη, Αμοργό. Ναι. Αυτά ήταν ισχυρά. Τα 3 Α. Αυτό ξεκάθαρα. Κάτσε ρε, εσύ. Για Ανάφη, πώ η απόσταση είχε από Σαντορίνη. Κάνει το πλοίο νομίζω μια μισή ώρα. Ναι, εντάξει, τόσο, το πλοίο τη γραμμή. Πρέπει να φας τη μάπα τη Σαντορίνη. Τον εφιάλτη αυτόν, τον εμετό αυτό για να αναγκαστικά. Τα έχει κάνει θεώσει έτσι. Σου λέει, για να πας στον παράδεισο, θα φας μία μέρα τη μάπα. Αν μπορούσα να κοιμόμουν έξω, ειλικρινά. Ψάχναμε για έψαχνα να βρω δωμάτιο με 10 ευρώ Σαντορίνη. Λέει, δεν βρει αγόρι με 10 ευρώ. Πού να βρει, εδώ του πετάνε. Δάσκαλου του πετάνε έξω από τα σπίτια. Με λυπήθηκε ο Θεός και βρήκε ένα με 50 σε μια κυρία, λέει, έλα. Και μόνο μα να πατήσει εκεί, δεν βρίσκει μέρο να μείνει πλέον. Έτσι πώ γίνει η κατάσταση. Ναι. Ναι. Χρήσανθε δεν τι λέει, Αιτχόβεν λέει ο άλλος 501. Και λοιπόν, πάμε τώρα το 501. Ναι. Εγώ σέβομαι, περίμενα το Χρήσανθο. Χρήσανθε τι λέει, Αιτχόβεν. όπως λέει και ένα σοφός, σαν πας στο Άρνεμ και εσύ θα δοκιμάσεις. Συγγνώμη, σήμερα παιδιά κάτι είναι για το Χρήσανθο. Δύο μηνύματα, τα οποία βέβαια δεν τα έχει σχολιάσει. Ωραία για τον Πάουκ, αυτά που είπε πολύ ωραία, εγώ τα χαίρομαι. Δεν έχει σχολιάσει και το τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Έλα, ρε, επειδή είναι κάτι κοσβέρε, υπονοεί αυτό ότι κάτι θα γίνει με τον Άρη κτλ. Εν τω μεταξύ, αυτό που λένε ότι συνελήφθη, δεν συνελήφθη. No. Τον κάνανε εξακρίβως στοιχείο, ήταν όντως στο σπίτι του Ραούλ. Τον κάνανε εξακρίβως στοιχείο, είχε λεφτά μαζί του, ήταν ο Ραούλ κτλ. Και έφυγε, ούτε συνελήφθη. Μακεδόνας, δικός μας. Βεριώτης. Μακεδόνας, θα το λέω τώρα, παιδιά, Μακεδόνας. Τι είπα, έβρισα. Τι είπα, δεν μπορούσε. Το Βεριώτη βρήκαν στο σπίτι του Ραούλ. Γράφει ένα δημοσίευμα ότι ήταν εκεί και όταν πήγε, έκανε τον ντου η αστυνομία, αυτός έτρεξε και έφυγε. Ναι. Και μετά τον βρήκαν από το δίπλωμά του, λέει. Μάλιστα. Το Βεριώτη. Για να δω. Και άμα ήταν, δηλαδή, και πες ότι ήταν ο ίδιος, επειδή υπονοεί αυτός, ο ίδιος ο Καρυπίδης στο σπίτι, τι έγινε. Άμα ήταν, δηλαδή, στο σπίτι του Ραούλ, είναι ένοχος για τα στημένα του Ραούλ. Σωστά, ναι. Δηλαδή, αν ήταν ο Μάριος στο σπίτι του Ραούλ, είναι ένοχος για τα στημένα του Ραούλ. Απλά, Χρήσανθε, πέρα την πλάκα. Πώς το πάνε αυτοί. Ποιοι αυτοί. Ότι
μέχρι δύο συμπτώσεις καλά, τρεις καλά. Όταν αρχίζουν και δύο σιγά σιγά τέσσερις, πέντε. 175. Αλλά ηθική ο Παοξής θα πουλήσει τον Αριανό. Σωστό. Αυτός μπορεί να είναι ΑΕΚ. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Σου στέλνει το μήνυμα. Ποιος σε αυτό γράφει για τα διαρχές του Παοξ. Γιατί να μην γράψει. Μπορεί να έχει τα λγά. Έχετε καλημέρα, Αλάνια λέει και στους δυο σας. Ναι. Αντώνης Δημητριάδης. Μάστερ φόρασης. Αύριο θα βάλουμε κουιζάρα. Φίλε, να το πάρετε. Αυτό που λέει. Χρήστε, δεν πάρτο, δεν κοροϊδεύω. Αλήθεια λες, γιατί έχω πρόβλημα εγώ. Φίλε, τσούζο κάνω τέτοια πράγματα. Μικρά, και για τα μικρά. Ναι. Πάρτο είναι καταπληκτικό. Χρήστο. Το πήρες, εντάξει. Το αντι. Θα σου το πω. Εντάξει. Αντικουνουπικό. Και από το κουνούπι του τίγρη. Το κουνούπι. Του Μελισανίδη. Εδώ δε τα ζώα που δεν βάζουν είναι κατάλευκες και δεν βάζουν βαθμό. Όχι, συγγνώμη, ζώο, συγγνώμη, Αναστασία μου. Συγγνώμη, Αναστασιάκη μου. Βάλε καλέ 50 στο πρόσωπο. Αύριο, την Τετάρτη γίνεται κλήρωση για τον Άρη. Και για τον Άρη. Γιατί είπε κλήρωση για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Ποιο θα είναι, δύο αντιπάλου θα έχει. Τέσσερι πιθανοί. Δύο ζευγάρια που θα παίζουν. Δηλαδή ο νικητή του. Α, τα θυμάσαι, τα θυμάσαι. Λέω, σήμερα θα βγει. Α, sorry. Okay. Ναι. Σήμερα θα βγει το ζευγάρι και αύριο θα βγει το. Και εσύ θα παίξετε με τον νικητή του ενός ζευγαριού. Ναι. Και μετά με τον νικητή του άλλου ζευγαριού. Όχι. Α. Όχι, ρε. Θα παίξουν τα δύο ζευγάρια. Λέει, ναι, παίζουν τα δύο ζευγάρια, ωραία. Τα δύο ζευγάρια. Ναι. Ένας με έναν. Και οι νικητές παίζουν μεταξύ τους. Οι νικητές μεταξύ τους θα παίξουν τον Άρη. Με τον Άρη, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό που λέει για Ετχόβεν και Άρνεμ, γιατί ο Άρης θα κάνει προετοιμασία στο Άρνεμ. Και έχει φιλικό με την Ετχόβεν. Αυτό τι είναι, καλό. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό το λέει. Αυτό υπονοεί. Ότι αντιγράφεις δηλαδή τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, τι το μέμπτο, δεν καταλαβαίνω. Θα πας στο Άρνεμ και εσύ θα δοκιμάσεις. Τέλος πάντων. Σα πας στην Ιθάκη που λέει, παιδί. Μάτια μου είναι ωραίο, το ύφος αυτό μου αρέσει. Να καταλάβω τι να γελάσω. Ξέρω εγώ, καμπάφο μπορεί να εννοεί. Τα πονηρά. Ωραία, μεγάλε 501. Και εσύ να εννοεί. Μιλάμε για ότι είμαστε κουτί. Τα κορίτσια βιτρίνες, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Και στο Άρνεμ. Εδώ πέτυχαμε. Σκοπιανή. Πάντως με το... Η Φέδρα, η Σκοπιανή. Τι ωραία. Με τους συναδέλφους έχουμε βρει ένα καταπληκτικό εμπορικό τέτοιο. Κέντρο. Ναι, εμπορικό κέντρο. Πώς μου το είπε. Τι είναι το κάστρο. 168 τέτοια. Τι είναι το κάστρο. Περίμενε τα πάντα. Outlet. Στο Άρνεμ. MacArthur Outlet. Όχι, εκεί κοντά. Στο δρόμο για το Σίταρ. Σου δίνω λεφτά. Σιτάρ. Outlet με 168 μαγαζιά. Ξέρεις ποια είναι η ομάδα. MacArthur Outlet. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη ομάδα του Σίταρ. Η Φορτούνα. Μπράβο, Χρυσά. Ναι, γιατί με αυτή παίζει ο Άρης. Γιατί περίμενε να πει. Όχι, έτσι δεν ξέρω καμιά άλλη. Η Φορτούνα. Τι σε νοιάζει, δεν μπορεί κάρε τώρα για άλλο πάλι. Ποια είναι η μεγάλη ομάδα του Ρότερνταμ. Μεγάλη δεν είναι. Εγώ την αγαπώ, τη λατρεύω. Ποια. Εξέλσιορ. Το ξενοδοχείο δεν είναι. Το γηπεδάκι είναι. Χρήστο, το γήπεδο σου είπα, σαν παιχνιδάκι, σαν κουτάκι απ' έξω. Το Ρότερνταμ είναι αυτή, δεν το και ήξερα. Το σήμα, ναι. Υπότις έτσι, με το σπαθί που το κρατάει. Και Φορτούνα Ρότερνταμ δεν έχει, Χρυσάνδε. Μπορεί, το Φορτούνα είναι, ξέρεις... Σπάρτα Ρότερνταμ. Σπάρτα Ρότερνταμ, ναι. Και το Φορτούνα και το Σπάρτα είναι πρώτο συνθετικό σε πολλές... Καλό είναι ο παδός Φέγινο να μην τη συναντήσει στον δρόμο ποτέ. Γιατί... Μπορεί και να έχει σε πέμπτη κατηγορία. Λοιπόν, έχει και ώρα, πηγαίνουμε ώρα και break μαζί. Σε λίγο μηνυματάρα και του 500. Όχι. Εννοείται ότι είναι ειρωνικό το μήνυμά μου. Έχω δει μέχρι στιγμής 10 ταινίες σε θερινά σινεμά. Με κορυφαία μέχρι τώρα το Αντίο Φίλε με Αλέν Ντελόν και Τσάρλς Μπρόνσον. Αντώνης Κασάνδρου. Κατάλαβες πού. Και εγώ ήθελα να πάω. Στον Ναταλή. Μπορώ να πάω. Να το ξαναδώ. Ναι. Κλασική ταινία. Κλασικ. Αλέν Ντελόν και Τσάρλς στα ντουζένια του και οι δύο. Εννοείται. Μπράβο ρε εσύ. Στον Ναταλή. Αλέν Ντελόν, ομαδικός άντρας με τον οποίο θα πήγαινε ο. Αλέν Ντελόν, ο μοναδικός άνδρας με τον οποίο θα πήγαινε ο. Το δήλωσε δηλαδή κάποιος, περίμενε. Έλληνας ή ξένος. Έλληνας. Όχι. Μεγάλη προσωπικότητα. Βορειολαδίτης. Ο Αλέν Ντελόν είναι ο μοναδικός άνδρας με τον οποίο θα πήγαινα. Το δήλωσε αυτό. Ζέρβας. Κυρκόρε. Α, συγγνώμη. Ωραία, οκ. Άρα και κομμόνα εγώ πιάνω αυτά που λες, κατάλαβες. Έχουμε τις καλημέρες της Μαρίας, μπαίνει στην κλήρωση. Μαρία, αντικαλημερίζουμε. Break και επιστρέφουμε. Επιστροφή στο στούντιο για την Ενωμένη και δυνατή Τρόικα, αδέρφια εδώ. Τσάλτ εδώ, Παπαδόπουλας εδώ, Ασλαμάς και Χρήστος Κιώσης. Δύο μονές προσκλησούλες για το αποψινό live, FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, αποστολή στο 54-5-26, η Τρόικα, τυρί της υποσχέστησης. 80 Coffee Inland έχει η πόλη, ρε βλάκα, πόσα ακόμα νησιά θέλεις. Συγγνώμη, πού πάει αυτό, για μένα κάτι είπα. Coffee Island. Coffee Inland. Τι Coffee Island, Coffee...
Δεν ξέρω, φίλε. Ιντλαντ γράφει. Μήπως είναι κάποια επιχείρηση άλλη που είναι εκεί, κάτι. 80. Αμάν! Sorry τώρα, ναι. Sorry για Θεσσαλονίκη. Sorry. Ξέρεις να μην σ' ακούω. Έχουμε στείλει 15 μηνύματα και δεν καταλαβαίνουμε. Και είμαστε... Ότι με κράζει επειδή είπα στον Χρύσανθο θα πας εκεί που και τα λοιπά. Εντάξει, sorry. Ναι, για μένα καθαρά ότι, έχω, ότι η πόλη έχει 80 Coffee Island. Ναι. Coffee Island είναι, ξέρετε, ποιος πρόεδρος, έτσι, ποιος ιδιοκτήτης ομάδας, μπάσκετ, gentleman, μπράβο και επιχειρηματίας άψογος, του Προμηθέα. Του ξεχνάω τον άνθρωπο τώρα. Να είναι γερός. Και τελείως αμερικάνικη αντίληψη για τον μπάσκετ γενικά. Μπράβο του, να είναι γερός ο άνθρωπος. Λοιπόν, περιμένουν γραμμές 2310 287 888. Πηγαίνουμε στην πρώτη να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξατε. Καλημέρα. 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 Ναι, καλημέρα. Ανδρέας από Νέα Υόρκη, ο παδός του ΠΑΟΚ. Γεια σου, φίλε. Τι έγινε, ρε Παναγιώτη, τα μπλούχε, οι μπουλντόζες θα μπουνε. Κάτσε, έχουμε ακόμα. Οι μπουλντόζες. Βάλτε, ρωτάει, οι μπουλντόζες θα μπουν στο Τούπα. Θα αργήσουμε λίγο. Δεν μας πειράζει, θα πάρουμε άλλα 3-4 σερί και μετά. Η Νέα Υόρκη βουίζει, λέει, θα βγει η Νέα Δημοκρατία και πάει ο Σαββίδης, πάει το ΠΑΟΚ. Α, έτσι λένε στη Νέα Υόρκη. Α, το κατάλαβε και η Νέα Υόρκη. Μην τους ακούς. Ο Τσαλτίδης τα λέει πριν 2 χρόνια. Μην τους ακούς, μυθομανείς είναι αυτοί. Πινόκιο. Ψεύτες είναι. Ναι, ψεύτες με το Μαχάταν. Και εσύ, Μάριε, ήθελα να σε ρωτήσω. Για πες το γονί που 36 χρόνια. Ποιες είναι αυτές 35 μέρες που έχει η Ελλάδα καλοκαίρι. Και εγώ δεν τα ξέρω. Με, από μία Ιουλίου και μετά. Ο Ιούνιος πάει, τέλος, πέθανε. Για μένα η Ελλάδα φάγε κατάρα. Πέθανε, τελευταία πενταετία είμαστε σαν Φιλιππίνες. Τι βρέχει. Τι συνέχεια, ναι. Τι, δεν είναι καλοκαίρι αυτό. Δεν ξέρω, γιατί εγώ θυμάμαι τότε πήγαινα στον Ναταλίτο. Ινδία θα γίνουμε, η περίοδος των μουσώνων. Τι. 8 γλώσσες δεν μιλάνε εκεί. Τόσο πολύ άλλαξε το φαινόμενο. Βέβαια, ναι. Ωραία. Για κάτσε, Ανδρέα, συγγνώμη λίγο. Ναι. Πότε ήρθες τελευταία φορά για καλοκαιρινές διακοπές? Το 86. 23 χρόνια, το 1996. Το 96? Το 1996. Ναι, εγώ, αυτό είναι το φαινόμενο τελευταίας πενταετίας, εξαετίας. Εκεί. Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό εγώ ακούω βροχές και τέτοια. Την αγαπάς πολύ την Ελλάδα, βλέπω, μπράβο. Μουσώνες, μουσώνες. Ναι, έρχομαι, σε 5 χρόνια θα έρθω για πάντα. Αλήθεια? Σε 5 χρόνια θα έρθω για πάντα. Αν θέλεις να πάρεις καλή σύνταξη εδώ. Χρήστο, Χρήστο, δεν πατάει για καλοκαίρι ούτε Πάσχα τίποτα. Και σε 5 χρόνια θα έρθεις μόνιμα μετά από 50. Γιατί, για ποιο λόγο, ρε? Άντριο, για ποιο λόγο θα έρθεις? Θα έρθω και να βλέπω το ΠΑΟΚ. Θα πάω και να μείνω στη Τούπα. Στα πέτρινα χρόνια θα έρθεις. Θα έρθεις μετά με Λιδοξόπουλους και τέτοια. Θα φύγει ο άλλος. Έλα όσο είναι νωρίς. Και η άλλη ερώτηση. Έχεις αγοράσει ποτέ διάρκεια? Αν μπορεί να μείνω μακριά από το παιδί μου, αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Α, να είναι καλά, να είναι καλό πάλι. Να είναι καλά. Τι έχεις, αγόρι έχεις, αγόρι έχεις, έτσι. Ναι, είπες παιδί. Ναι, δεν ξέρω να μείνω. Ξέρω να μείνω μακριά από το παιδί μου, δεν μπορώ να μετανάσω, δεν ξέρω. Ναι. Γι' αυτό δεν έρχομαι. Μην αφήσεις το παιδί. Μην αφήσεις το παιδί. Μην αφήσεις το παιδί. Μία ερώτηση εμείς μόνο. Μία ερώτηση εμείς και μετά κάνε εσύ. Πόσο χρόνο είναι το παιδί? 54. 17. Να. Α, πιτσιρίκος είναι. 17. Κατάλαβα τι λες, Χρήσανθε. Και 30 να ήταν. Εντάξει, μπαμπά να έχει ένα γιο τώρα. Εντάξει, οκ. Είναι μαζί. Ναι, δεν μπορώ να αυτό. Αυτό που τρέχει εδώ με τη γονή θα τρέχει στο παιδί μου. Η γυναίκα του. Η Ιρλανδέζα είναι. Η γυναίκα του. Η Κάθριν. Ο Νίλ. Μπράβο, ρε σκύλε. Κριστίν ο Νίλ. Μπράβο, ρε σκύλε. Θα τη φέρει και αυτή εδώ στην Ελλάδα. Κάτσε ρε, θέλετε να τα πετάξω όλα. Τι κάνεις? Δεν πάω να βρω τη Χάιντ από το Κορδελιό. Ψάχνει με τη Χάιντ από το Κορδελιό. Τι είναι αυτή, παλιός ερωτάς? Δεν πάω να βρω καμιά τη Χάιντ από το Κορδελιό. Καμιά καινούργια εκεί. Τι ζουκίρα, δεν πουλεί από την Τούμπα. Κουζουλή. Δηλαδή θα έχουμε Χάιντ versus Κριστίν. Όχι, τι έχει να γίνει. Ανδρέα, έχεις αγοράσει ποτέ διαρκεία στον ΠΑΟ και ενώ είσαι εκεί, έτσι για ενίσχυση, να βοηθάς? Ναι, δεν ξέρω που τα πουλάνε, ήθελα να πάω στον αδερφό μου, που θα εγώ μου να πάει. Εκεί να πάω, μου λέει, δεν πάω κάθε όποτε πάει ο γόνος και θα σου πάρω το λαλάντι μου, λέει, δεν πάω. Άντριου, ο ξάδελφός σου ξέρεις τι ομάδα είναι? Πάω ξύσινη. Πάω. Γιατί ο αδελφός σου, μας είχες πει ότι δεν ήξερες 30 χρόνια τι ομάδα είναι? Ναι, εγώ ξαδελφόμαι το 44 χρόνια. Μένει στην Πάτρα. Ο αδελφός σου. Ο αδελφός σου. Τελευταία φορά που τον είδα εγώ ήταν η Παναχαϊκή ΠΑΟΚ το 5-0 στην Τούμπα.
ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Ναι. Μάλιστα. ΠΑΟΚ Παναχαϊκή στη Τούμπα μέσα. Ναι. Υπάρχει πολύ πιο ευχάριστο ΠΑΟΚ Παναχαϊκή που το θυμόμαστε όλοι. Αμένε, κλείσε τον. Κλείσε, Άντριου, δεν θες να τα ακούσεις. Το Στέφα. Με το σχορεμένο το Στέφα. Μπράβο, είσαι γάτος, σε παραδέχομαι. Πέθανε. Ο Στέφας, ναι, σχορέθηκε βέβαια, ναι. Έχει πόσο, 5 χρόνια. Θεός χωρέσον. Δεν θυμάμαι ηλικία. Από σένα μας ένωρε, ο Παντελάκης πέθανε, ο Στέφας πέθανε. Δεν πρέπει να ήταν ο Στέφας. Ο Παντελάκης το χτύπησε μηχανάκι. Ναι, με τόπο ο Μάριος, εσείς μετάπατε. Στο κέντρο της πόλης. Όλα τα καλά σου μεταφέρει. Ο Μάριος μεταφέρει όλα τα καλά του ΠΑΟΚ. Στο κέντρο της πόλης, ΠΑΟΚτσής. Στο κέντρο της πόλης πάω ξύπνη. Ακούστε κύριε Συνδιατητή, ο Δευτής θα γίνει που είναι μέσα από το φαγητά. Ο Ράμος, ο Ράμος. Ο Ράμος, ο Ράμος πέθανε, ναι. Λένε, λένε ότι ζει ακόμη ο Μίχας. Έτσι λένε. Μακάρι να ζει ο άνθρωπος. Ο Μίχας ή ο Λίτσας. Ο Μίχας. Ο Λίτσας είναι πολύ πιο νέος. Ο Μίχας λένε ότι ζει. Τώρα, αν ζει, που εύχομαι να ζει ο άνθρωπος, πρέπει να είναι. Ο Λόψκα το εύχομαι προς Θεού. Πρέπει να είναι γύρω στα 90. Γύρω σε 90 πρέπει. Εγώ πήγα 61. Ο διαιτητής του Leeds United Milan στο Καφτατζόγλιο το 73. Ωραία, Άντριου. Να είσαι καλά. Okay. Φιλιά σε όλη την Αμερική που, ο Καναδάς για πρώτη φορά κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NBA και δεν έκανα ούτε μία αναφορά την Παρασκευή. Πόσο τεράστιος είμαι, Άντωνη Κασάνδρου. Έτσι, έτσι. Τους ξεφτυλίσανε και τους αφήσανε. Καλημέρα, Αντρέα. Επόμενη γραμμή. Μπορείτε να καλείτε, έχουμε μπροστά μας 13 ολόκληρα λεπτά μέχρι το να κλείσουμε το μισάωρο. 23-10-287-888. Μαζί μας έχουμε την Injection Service, από 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλούκη, στο ίντερνετ, στο injectionservice.gr, με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα. Γιατί? Για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού. Πώς λέγεται αυτό? Chief C. Και εκτιμωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Injectionservice.gr. Να το δω λίγο αυτό ζωντανά θέλω. Παρτίζαν. Πού να δεις τι έγινε χθες στο Real Barcelona. 75-76. Σε 1 και 20 του έβαλα 13 πόντους η Real. Καλά, και γιατί φεύγουν τρέχοντας. 78-80 είναι το σκορ. Είναι βήματα εδώ μεταξύ. Είναι βήματα. Λίγο είναι βήματα. Ναι, το... Real Barça είναι 77-80, βολές η Real, 8 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ναι. Βάζει τη μία 78-80, ναι. Ενώ ήταν και 8-10 από τους πίσω. Ναι. Έτσι. 78-80, χάνει η δεύτερη, παίρνουν ριμπάουτ, κυκλοφορεί μπάλα, είναι ελεύθερος ο Γιούλ, για δίποτε δεν σουτάρει, δίνει έξω τρίπο το κάνουν 81-80. Τι ξέρει μπάρτσα. Παιδί, όλοι συμπαυτικοί αυτοί που ξέρει μπάρτσα. Κάτσε το δούμε ξανά, ρε Χρυσάτε, να το δούμε λίγο πάλι, να το δούμε πάλι ξανά. Να το δούμε. Η άμυνα είναι απαράδεκτη. Όχι, ρε παιδιά, τι βήματα. Ένα παραπάνω. Μάτι μου, δύο φορές και προηγούμενο. Τι. Ναι. Κανένα βήμα. Η άμυνα τραγική. Συγγνώμη, η άμυνα είναι. Τον βγάζει φωτογραφία. Μη χειρότερα. Ο Προμηθέας πήγε τελικό πρωταθλήματος. Πλάκα, πλάκα, Χρήσανθε. Η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη. Μα για τελικό πρωταθλήματος. Η τελευταία εμείς το 98. Όχι, δεν το λέω και τον ΠΑΟΚ. Γενικά, ρε παιδί, δηλαδή. 30 χρόνια χωρίς. Γιατί φύγαν τρέχοντας. Οι καλαθοσφαιριστέ του Ερυθρού Αστέρος φύγαν τρέχοντας, ναι. Γιατί δεν είναι πολιτισμένοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι Σέρβοι, τα αδέρφια μας. Δεν τα αδέρφια μας. Τα αδέρφια μας. Χαρακτηριστικά οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτό το πείραξε. Είναι και αυτό. Τον άθεο. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ. Τι κάνετε, καλά. Ο No Name, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Άρσεναλ. Καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Ευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να σε φωτίσει. Αυτά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ωραία τα είπες. Πάμε. Πάμε, επόμενη. Άστον. Χρήστα, δεν είναι. Είναι ο άνθρωπος, δεν είναι. Η γραμμή δεν είναι. Απαράδεκτο. Αυτός είναι και σέρνει κατάρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. 23-10-287-888. Πολύ απλά. Περιμένουμε να μας πείτε. Ποια είναι η αυτόματη, η επιλογή είναι αυτόματη για το μπάσκετ της ΑΕΚ για προπονητή. Τώρα που έχει φύγει πλέον από την παρελθόν ο Λούκα Μπιάνκι. Η επιλογή είναι αυτόματη. Κάνει μπαμ, σφυρίζει. Η πρώτη σωστή απάντηση κερδίζει σούπερ ομπρέλα που αντέχει στα 8 μποφόρ. Γυαλιά ηλίου από αύριο. Παιδιά, αυτές τις μέρες θα δούμε τι άλλο. Παίξανε οι συντήσεις του γάμου του Κόλκα. Του Ράμος. Είδες καθόλου. Να πούμε βίο ανθόσπαρτο ναι. Στον Σταύρο τον Κόλκα που έκανε πολιτικό γάμο να ριζώσουν έτσι. Σχετικά με την περίπτωση του Σταύρου, λίγο αποδείχθηκε ότι ο Θεός υπάρχει και είναι και μεγάλος. Και υπάρχει και είναι μεγάλος. Ίσως το πούμε στον αέρα. Ίσως. Αν μας το επιτρέψει ο Σταύρος, το πούμε στον αέρα. Αν όχι, το κρατάμε για εμάς εδώ πέρα στον μέσα. Άλλο τον Ισπανό δεν πήγε ούτε ο προπονητής. Δεν πήγε στο γάμο. Παναγιώτη, πάμε στη γραμμή και για να μην πέσει. Ναι, καλημέρα, καλημέρα και τα λες. Καλημέρα. Ναι, τώρα με ακούτε καλά. Έλα, τώρα μια χαρά. Τώρα είναι είσαι φανταστικός. Πάμε. Τι κάνετε, κύριε. Καλά, το πάμε. Πάμε. Δεν έχει αγώνες. Πλήρης βαρεμάρα και σπαρίλα. Σπαρίλα. Ο κύριος Μάριος κλασικά θυμάται όλα τα κακά του ΠΑΟΚ, α πούμε, το τι έγινε
πριν 20-40-50 χρόνια, ποιος πέθανε, ποιος έζησε. Έκανε αναφορά σε ΠΑΟΚ Παναχαϊκή ο Ανδρέας. Ναι, και εγώ... Άλλο ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Εκείνος και άλλο είπες εσύ. Εκείνη η Παναχαϊκή που ήταν ο Μαδάρα που σε έκανε εκεί κουτό μέσα στην Τούμπα. Εσύ πού είσαι για να σε κάνει κάτι κάποιος? Θα παίζει κάποια κατηγορία του χρόνου? Εννοείται. Εννοείται. Μετά τις εκλογές, περίμενε. Μη στενοχωρίεσαι. Μη στενοχωρίεσαι. Πού? Τι σε νοιάζει εσένα, βέβαια. Τι με νοιάζει, εσύ μας λες για μας συνέχεια, εμείς να πούμε κάτι για σένα. Γιατί όταν να πούμε κάτι για σένα, στραβώνεις κατευθείαν και κλείνεις τηλέφωνα. Καθόλου χαίρομαι. Δεν σε έκλεισα. Ήταν χάλια η γραμμή σου. Ο άλλος με λιποθύμησε δίπλα. Καλά. Κάτι μπουρμπουλίδες ακουγόταν. Τέλος πάντων. Καμιά μεταγραφή θα κάνει ο Πάσος αυτό το σύγχυμα. Κάτσε, γιατί παίρνουν οι άλλοι. Πάλι το τσεπάκι να το έχουμε. Το κλισέ από τώρα κυκλοφορεί. Νέα μεταγραφή, ο Βέρμπλουμ. Σαν μεταγραφή θα είναι φέτος. Περιμένουμε. Καλά, κατάλαβα. Αν είναι να πάμε το Βέρμπλουμ να παίξει στα Μπελγία, καλά είναι και έτσι. Όλα θα γίνει. Ας πάω κατευθείαν στην Ευρώπα. Να ξεκίνησε. Πάρε ξανά το πρωτάθλημα και άστα Champions League. Αρχίζω να σε συμπαθώ. Όχι, ρε φίλε. Η Ευρώπη είναι πιο σημαντική. Όχι. Έκανα το Dublin, έφυγε η τρέλα τώρα. Εμένα καθόλου. 10 σε ρίφερο. Εδώ παραδέχομαι ο Παδόπουλα. Πάρτα. Του ρίξε δυο μούτσες ο άλλος από δίπλα. Συνελήφθη ο Μισελ Πλατινί. Τι γίνεται. Καλά, αυτό με τον Βενεσλάβου είναι το 85 όταν πανηγύρισε τον γκολ στο τελικό πρωταθλητριών. Ο φίλος του Γκαγκάτσι, έτσι. Ο φίλος του Γκαγκάτσι. Αυτός είναι ο κύριος που έλεγε τότε που είχε φέρει το Πάγκο Μπεφίκα που μας είχα σπάσει. Που έχει κάνει κούτρα σε όλα τα ελληνικά νησιά. Που είχε πει. Πάρτι, δείπνα, γεύματα. Αυτός είναι. Τι είπες. Τι είπε ο Πλατινί? Τότε που είχε έρθει στο Πάγκο Μπεφίκα, ρε. Ναι. Μας είχαν κερδίσει με 2 μέτρα offside. Που έκανε δηλώσεις και είπε: γίνεται και εσείς από τον Ολυμπιακό για να πάτε μπροστά. Αυτός είναι ο κύριος. Και φυσικά εμείς το κάναμε. Πήγαμε το. Είναι το ο κύριος που έφερε στο γήπεδο της Τούμπας και ήταν αγκαλιά ο πρόεδρος Θοδωρής Αγοράκης. Εντάξει, ο πρόεδρος σου έφερε. Αυτό τι σημαίνει. Είμαι όπως μου λες ότι έλεγε για πάντα σαν τον Ολυμπιακό. Και την ίδια στιγμή αγκαλιά ήσουν κι εσύ. Ναι. Εγώ θυμάμαι τη δήλωσή του. Τη φωτογραφία και την παρουσία στο δικό σου γήπεδο δεν θυμάσαι. Μοντάζ ήταν. Αφού η φωτογραφία φαίνεται ότι σε αγοράζει τα δύο τα χέρια και τα χικά του. Τρίτο που εμφανίστηκε, κύριε φίλε. Τρίτο και τρίτο. Θα το μάθουμε ποτέ. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό έχει οικονομικό πρόβλημα και κάνει τι έκανε. Ποιο, ρε. Ποιο. Ο Πλατινί. Τι του λυπάσαι αυτού εδώ, ρε φίλε. Του λυπάσαι. Όχι, αυτό που ρωτάει έχει μια λογική, αλλά φίλε. Όσα πιο. Ο άνθρωπος θέλει κι άλλα. Είναι απληστία. Τίποτα. Δηλαδή, εμένα μου έρθουν σήμερα 1 εκατομμύριο ευρώ, θα θέλω άλλο 1,5. Αν μου έρθει το άλλο 1,5, θέλω άλλα 5. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αυτός του χαρακτήρα του τον έδειξε το 85 που πεθάναν 40 άνθρωποι και από τους πανηγύρισε. Και πανηγύρισε τον γκολ του εναντίον της Λίβερπουλ. Τι ψάχνει να πει. Ενώ έπρεπε μόνο του, α πούμε, να μην κάνει τίποτα. Τέλος πάντων τώρα. Ωραία, Νοναίμ. Να πας στο καλό. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ωραία παρουσία σήμερα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν υπάρχει γραμμή, λέει ο Χρήστος. Μπορείτε να καλείτε. Μην λέω πάλι το νούμερο, έτσι. Να το κουράζουμε, νομίζω. Αλλά το ξαναλέω. 2310-287-888. Ποιο ήταν το κομμάτι που ακούγαμε, Μαρία, στην αρχή? Ποιο, βρε. Αυτό που έβαλε στην αρχή, το ξεκίνησε η εκπομπή. Κάτσε, εδώ πέρα πέφτει λίγο ξυλάκι. Αναστάση, Γιώργο, καλημέρα. Το ποιο λες, δε, Inbox Μπαρμπαρέλα. Αυτό λες. Κλατς. Inbox Μπαρμπαρέλα, ναι. Γιώργος, Δημήτριος. Ορέστης, να είστε καλά, παιδιά. Μετράει τα φιλιά και την αγάπη μου. Η Γεωργία, ναι. Οκ, ωραία, παιδιά. Όλοι κανονικά μπαίνετε σε κλήρωση. Και ακόμη και αυτοί που δεν στέλνετε καλημέρες. Και χωρίς καλημέρες μπαίνετε, είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς. Παίζει και το Κατάρ στο Κόπα Αμέρικα. Ναι, αυτό πώς, γιατί. Δεν ξέρω. Το πήραγαν εκεί, ε. Ναι. Όπως είναι το Ισραήλ, σε Eurovision. Ναι. Όπως είναι η Τουρκία, σε Eurovision, ξέρω. Α, η Τουρκία είναι, εντάξει. Αλλά όπως είναι τόσες άλλες χώρες. Καμία σχέση με Ευρώπη, σε Eurovision, κάπως έτσι. Γιατί η Τουρκία είναι στην Ευρώπη. Ναι, δεν είναι αυτό. Ναι. Ένα χρόνο πρέσπεσε. Είναι το Ισραήλ. Ω, αυτό λέω, ναι. Αυτό είπε. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Τι λέει ο Αλέξης, και πολλοί μου πάει να πάρει. Εγώ μίλησα με Παλαιστίνιο πάνω πριν 2 εβδομάδες και μου λέει να ξέρει, λέει, τότε κάναμε το λάθος στον πόλεμο των 6 ημερών. Το μεταξύ μας έδινε, έδινε τα μισά του Ισραήλ και δεν τα θέλαμε. Κορυδεύεται κάτι το οποίο από τη μία. Γραμμή. Κορυδεύεται τον Άρη Ισραήλ και τέτοια. Ποιο προχθές έπαιξε άντερ 14 Άρης με ΠΑΟΚ από το Ισραήλ. Ήρθε Ακαδημία του ΠΑΟΚ, φίλε, στο Ισραήλ. Και φορούσαν φανέλες του ΠΑΟΚ. Κάτσε, λέγεται ΠΑΟΚ Ισραήλ. Κάτσε, καταλάβω. Όχι, είναι Ακαδημία του Ισραήλ, στο Ισραήλ που είναι συνεργαζόμενοι με τον ΠΑΟΚ. Ήταν τα παιδάκια εδώ και παίξαμε φανέλες του ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, έγινε αυτό. Δεν το ξέρω. Γιατί αν το έκανα αυτό. Χάσατε και 4-0. Άντε, ρε. Το 9 είχατε προπονηθεί. Αυτό, αυτό. αν γινόταν με τον Άρη. Άρης Ισραηλίτες. Πιστεύω ότι θα έπαιζε σήμερα μοναδικό θέμα από σήμερα και για όλο τον Ιούνιο. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Μάθατε, κύριε Γιούλη, και εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα.
Καλαμίδας. Καλαμίδας. Πάμε ρε Καλαμίδα. Πάω. Καλαμίδας πάω. Πάμε που λένε μου. Πάμε. Δεν μου λες. Ρε εσύ Χρήστα. Είναι ο Χρυσάδος εκεί. Ναι, ναι, ακούει, ακούει. Ναι, μάτια μου. Πριν καμιά εβδομάδα είχαν στείλει μήνυμα κάποιος συνοπαδός μου νομίζω και είχε πει κάτι για δανεικούς δημοσιογράφους εκτός από παίκτες και τεχνικό team. Αληθεύει. Το θυμάστε. Άλλη μπουρδα, πες άλλη μπουρδα. Πες. Γιατί τι μπουρδα ρε Χρυσάδε, ό,τι λέμε είναι μπουρδες δηλαδή, δεν σε ναι. Φέρει. Ό,τι λες είναι μπουρδες, ναι. Άμα λες για δανεικούς δημοσιογράφους είναι μπουρδες, ναι. Συγγνώμη, ο Καρπετόπουλος δηλαδή τι είναι. Πού ξέρω εγώ τι είναι ο Καρπετόπουλος, ρε φίλε. Δεν έχω την καλύτερη άποψη για τον Καρπετόπουλο και το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα. Όταν κάποιοι πέφτουν στην παγίδα και τον υμνούν, εγώ έλεγα άλλα πράγματα. Άρα σε λάθος άνθρωπο τα λες. Ρώτα και τον Μάριο. Όταν ο Μάριος υμνεί τον Καρπετόπουλο, εδώ και χρόνια, τον κράζει ο σταδιακά, τον εγώ κράζει. Λέω ότι κάποιος ο οποίος ήταν επί σειρά ετών, έτσι όπως λειτουργούσε όταν ο Άρης ήταν τα δύσκολα και τώρα που ο Άρης ανέβηκε. Μου το παίζει φίλο στον Άρη, δεν είναι για μένα φίλο. Από εκεί και πέρα όμω, εντάξει, κάποιοι άλλοι. Είναι αλήθεια, Χρήστα, άλλο θέλω να ρωτήσω. Δεν λέω για τη δικιά σου την άποψη. Εγώ μιλάω για την πήρε σε εμένα και δεν λε για τη δικιά μου άποψη. Για ποιον λε. Στο σταθμό πήρα, ρε. Ναι, αλλά λε ο Χρήσανδο είναι εδώ. Ο Χρήσανδο είπε όμω. Αριανάρχη είσαι. Να μην το πω. Αριανάρχη. Ωραία. Δεν είναι. Αριανάρχη το σημείο. Ναι, αυτό τον τιμά. Αυτό υπό μία έννοια τον τιμά. Ότι είναι η αιχμή του δόρατος των ρεπόρτερ του Άρη. Το λένε πολύ αυτό. Αλλά αντικειμενικά αυτό είναι ο Χρυσάντος. Είναι η αιχμή του δόρατος. Η αιχμή. Αλλά θέλω να μου πει, είναι αλήθεια ότι τον πήρανε στο γέλο ο Ράδιο σαν συνεργάτη. Θα κάνει εκπομπή. Καλά, δεν ξέρω. Αυτό νομίζω. Αλλά εμένα ρωτά, πα στο γέλο και ρώτα. Ποιον ρε παιδιά, συγγνώμη, εσύ λες αν του κάνανε πρόταση ή αν είναι και στο γέλο ουράδιο. Όχι, νομίζω θα βγαίνει να κάνει σχόλιο, όπως έβγαινε και, στο, και εδώ, όπως έβγαινε παντού. Παιδιά, για τον Καρπετόπουλο ρωτάει τώρα. Ναι. Για σένα νόμισα και λέω τι λες, θα τρελαθώ, πώς είναι εδώ ρε, πέρα. Όχι, όχι, όχι. Sorry, προφανώς λέει ότι το γέλο θα έχει τον Καρπετόπουλο και το Λεάνη να βγαίνουν να κάνουν σχόλιο. Κάνει μια συνεργασία, γιατί πού το κακό. Λεάνης ο οποίος ασχολείται με τον Άρη στην Αθήνα, στα κείμενά του, μία φορά τον αιώνα. Πήρες και στους άλλους σταθμούς που ο Καρπετόπουλος είχε συνεργασία το τελευταίο διάστημα. Γιατί είχε, με όλους σχεδόν. Αποκλειστικότητα. Ό,τι έχει σχέση με τον Άρη θα έχεις από εδώ και πέρα την αποκλειστικότητα. Στο υπόσχομαι. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Καλημέρα. Καλημέρα, Καλαμίδα. Ωραία. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλημέρα. Το Άγιο Πνεύμα να είναι μαζί σας. Όνομα και ομάδα. Ιντριγκαδόρος εδώ. Καλώς το. Ιντριγκαδόρος, ο παδός Ιντριγκαδόρος. Του Άρη, πιανού θα είμαι. Του Άρη, πάμε Ιντριγκαδόρο. Λοιπόν, λίγο για τον Παοκάρχη Φίλαθλο, προηγουμένως πήρε τηλέφωνο. Φίλε Παοξή, καλύτερα να έχω τον Καρπετόπουλο δανεικό, παρά να έχω τον Καγκάτσι δανεικό. Το προτιμώ χίλιες φορές. Άντε και στο ρότι προπονήσεις. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, Ιντρικαδούρος λέγουμε, δεν λέγουμε... Εδώ λέει ένας ότι ο Παοκάρχης ήταν υπάλληλος στον πρωταθλητή. Ποιος. Αχα. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Είμαι σε μια σελίδα, πώς λέγεται, All About Aris. Ναι. Και γράφει, Aris και Ηρακλής πλήρωσαν κανονικά τον νόμο Ορφανού, ενώ ο Ζαγοράκης πρέπει να ήταν παίκτης αυτός, ε. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Του ΠΑΟΚ. Του πρόεδρος. Και της Λέστερ. Έλεγε το Ρέμο να μην την υπογράψει, ήταν ο έξιμος, κάτι έτσι λέει. Ναι. Τι να μην υπογράψει, ρε παιδιά. Το να μπει στον νόμο Ορφανού. Είναι το γνωστό θέμα, το οποίο ούλιαζα επί σειρά ετών εγώ. Ο Άρης και ο Ηρακλής υπέγραψαν και μπήκαν. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έβαλε από όλα τα χρέη του 1 εκατομμύριο. Και τα υπόλοιπα ήταν παγωμένα. Αφού ήξερε ότι δεν τον κάνει κανένα τίποτα. Και τα πλήρωσε. Χρωστούσε τίποτα. Όχι, κάνει λάθος. Διεγράφησαν, Παναγιώτη. Δεν πλήρωσε τίποτα. Δεν πλήρωσε. Δηλαδή αυτά που πλήρωσε ο Βηδιστή. Αυτά πλήρωσε ο Βηδιστή ήταν. Το αρχικό κεφάλαιο. Το αρχικό κεφάλαιο, μάλιστα. Ενώ η Μπούφη, ο Άρης και ο Ηρακλής πληρώνανε και τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Αυτό σου λέει. Ναι. Και το είπε ο Ρέμος. Πλήρωσα, λέει, 18 εκατομμύρια. Έκανε κάτι που δεν. Υπάρχει στον νόμο ΠΑΟΚ. Έκανε κάτι παράνομο. Ο ΠΑΟΚ όχι, άλλοι το κάνανε. Όταν παγώνεις, όταν, πρόσεξε, υπάρχει πέρα από το καθαρά νομικό κομμάτι, υπάρχει και η ηθική, Παναγιώτη. Όταν στη μία ομάδα την αναγκάζεις να πάει να μπει στον νόμο, γιατί σου λέει δεν σου εκδίδω εισιτήρια, δεν σου κάνω το ένα, δεν σου κάνω το άλλο. Και στην άλλη λες,
είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα και θα μπορούσαμε με το παραθυράκι τάδε να κάνουμε αυτό και τα λοιπά. Και 12 χρόνια είσαι παγωμένος, όχι παράνομα, με διάφορους τρόπους. Εδώ υπήρξε, ρε φίλε, απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και πήρε τις υποθέσεις από τα άκου Μάριε, ναι, από σίγουρα, τα διοικητικά δικαστήρια και τα πήγε σε κάτι άλλα διοικητικά δικαστήρια, να, για να μπορέσει να έχεις 2 χρόνια επιπλέον. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Εδώ, τώρα τα μαθαίνω αυτά. Προσένα, τι... Κύριε Χρύσανθε, ναι, με συγχωρείτε λίγο να ρωτήσω κάτι ακόμα. Κύριε Χρύσανθε, με παρακαλώ, συγχωρείτε. Ναι, ακούει. Να ρωτήσω κάτι ακόμα θέλω. Ωραία, είπατε ότι το έκανε η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Μπήκε, γύρω στο 1 εκατομμύριο έβαλε ο ΠΑΟΚ από εντάξει, όλα τα χρήματα. Και την κατηγορούμε. Γιατί δεν το έκανε η διοίκηση του Άρη? Τι να κάνει? Έπρεπε να ρωτήσει τον Ζαγοράκη, ρε παιδιά, πώς θα κάνετε εσείς αυτά? Να του πήγε ο Σκόρδας και υπέγραψε. Τι να κάνουμε? Πήγε ο Σκόρδας, υπέγραψε και τα πλήρωνε κιόλας. Πάρε τώρα τους φρονιμίτες και πήγαινε το Παρίσι. Άρα δεν φταίει ο Ζαγοράκης, φταίμε εμείς. Πώς θα κάνουμε τα ίδια που κάνει ο Ζαγοράκης? Πώς θα το κάνεις το ίδιο αφού εσύ είχες κυρώσεις? Πώς θα το κάνεις το ίδιο όταν εσένα έρχεται η δόση από την UEFA 990 χιλιάρικα και τα δεσμεύει το δημόσιο εφορία για χρέη και την ίδια στιγμή οι δίπλα πληρώνουν τους παίκτες? Περίεργο τι μεγαλύτερο ομάδα. Και δεν πληρώνουν το δημόσιο. Περίεργο τι μεγαλύτερο ομάδα. Αχ, έγιναν έτσι. Μεγαλύτερο σύλλογο. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στις ομάδες. 100%. 100%. Μάλιστα. Αυτά. Και τώρα που ήρθε ο Σαββίδης το παίζουν Μπρούκλιδες, κατάλαβες? Αφού έχει την αγκάρμπερ, φίλε. Ο κύριος δημοσιογράφος δίπλα, μάλλον ταξιτζής που δεν είναι δημοσιογράφος. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς, κύριε. Τι να πω εγώ. Α, έχει δίκιο ο Άρης. Λέει την αλήθεια ο κύριος. Προφανώς. Προφανώς. Χρύσανθος και αλήθεια βαδίζουν χέρι-χέρι κάθε στιγμή. Ωραία. Αυτά. Χωρίς καρατζαφέρι. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε Τρικαδόρο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εδώ πάμε σε break, να μην το τρώμε. Τελευταίο μισάρο. Δύο μονές προσκλησούλες. Clutch, BRMC και Planet of Zeus. Απόψε στο Fix Factory of Sound Open Air. Τώρα που γυρίζει FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπα γράφεις live αποστολή στο 54526. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Ή μάλλον τους Planet, τους BRMC και τους Clutch είδε. Δύο μονές προσκλησούλες, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο δίπλα live ή το όνομα κάποιου γκρουπ αγαπημένους από τα τρία. Αποστολή στο 54526. 2310-287-888. Ένα μήνυμα και πάμε στην περιμένη. Λέτε για Ισραήλ στη Eurovision. Εδώ στη Eurovision παίρνει μέρος η Αυστραλία. Χα, 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 χα. Δίκιο έχεις, Νίκο μου. Δίκιο, καλή τύχη στην κλήρωση. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, το Άγιο Πνεύμα να σε φωτίζει, Νταλή μου. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσένα να σας φωτίζει. Ναι. Λοιπόν, Χρύσανθε, φίλε, όπως πάντα, σου αρέσει να λες τη μισή αλήθεια. Έτσι, ή τη δική σου αλήθεια, αν θέλεις. Ναι. Πάντως την αλήθεια. Καταρχήν, καλό, αυτό είπε. Πάντως την αλήθεια. Λέει την αλήθεια, ναι. Μπορεί και μισό ψέμα εμείς. Δεν λέω ψέμα όπως ο 164 που λέει ότι καταπατήθηκαν τα οικόπεδα του Δήμου στο Βικελίδης. Να το διαβάσουμε λίγο αυτό του 164. Νταλή, είναι πάνω σε δικό στο πακέτο. Τώρα που κάνατε τη μακέτα του γηπέδου Χαριλάου, θα δώσετε πίσω και τα οικόπεδα του Δήμου που έχουν καταπατηθεί? Αυτό είναι ψέμα. Ότι έχουν καταπατηθεί οι οικόπεδα. Αυτό είναι ψεύτης. Τα είχε δώσει ο Χαριλάου τότε. Πάμε. Λοιπόν. Ας αφήσουμε τα οικόπεδα και τα παραοικόπεδα. Σωστό. Λοιπόν, Χρύσανθε, φίλε, καταρχήν ο Ρέμος, τα 18 εκατομμύρια που μίλησε ότι τα πλήρωσε ο άνθρωπος και τα πληρώνει μάλλον, ήταν μέσα και τα χρέη των ποδοσφαιριστών, έτσι? Όχι. Όλα τα... Όχι, όχι. Ήταν όλα, το είπε, αν παρατηρήσεις την συνέντευξή του. Τα χρέη των ποδοσφαιριστών, λοιπόν, άκουσε με λίγο, είπε, για να ξέρεις. Τα 18 εκατομμύρια ήταν και τα χρέη των ποδοσφαιριστών και της ΠΑΕ και όλα. Ξαναλέω. Όλα. Ότι τα χρέη στους ποδοσφαιριστές δεν έχουν πληρωθεί. Ο Ρέμος αναφέρεται μόνο στο δημόσιο. Όχι, δεν αναφέρεται μόνο στο δημόσιο. Το είπε και ο ίδιος. Στο δικό του κομμάτι, αυτό που ανέλαβε. Ακόμα και αν το είπε, σου λέω λοιπόν ότι τα χρέη στους παίκτες δεν έχουν πληρωθεί. Λοιπόν, μέσα στα 18 εκατομμύρια που αναφέρει ο Ρέμος ήταν και αυτά. Ο Ζαγοράκης φυσικά και καλά του είπε ότι μην προσωποποιείς. Γιατί υπογράφοντας προσωποποιείς στην ουσία τα χρέη, τα αναλαμβάνεις εσύ όλα. Για αυτά που κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Είτε και κάτι βγαίνει ακόμα ο νόμος Ορφανού. Άκουσα με λίγο. Βγαίνει ο νόμος Ορφανού. Ο Άρης και ο Ηρακλής βάζουν το σύνολο των χρεών στο δημόσιο στο νόμο Ορφανού σε 120 δόσεις. Και ο ΠΑΟΚ από τα όσα έχει, δεν θυμάμαι το ακριβές αριθμό, τα πολλά βάζει μόνο βάζει ένα εκατομμύριο. Ναι, γιατί καταλαβαίνει ο Αγοράκης ότι αν υπογράψει, έτσι, και όπως η καλή φύλαθλη του Ηρακλή που είπε ο Ρέμος κάποια στιγμή, αποφασίσανε να ρίξουν την ομάδα
και να την πτωχεύσουν. Αυτό είπε ξεκάθαρα. Και αναγκαστικά τα χρέη μετά τα πήρα σε μένα όλα. Ο Σαγοράκης σε αντίθεση με τον Ρέμο ήξερε πάρα πολύ καλά ότι κανένας δεν θα ακουμπήσει τον ΠΑΟΚ για τα χρέη αυτά. Και ήξερε ότι αυτά μέχρι να βρεθεί μια λύση δεν θα έπρεπε να τα πληρώσει. Στην δικαστήρια ξέροντας ότι το λιγότερο 7-8 χρόνια θα καθυστερήσει το 2002 όμως ήταν αυτό. Υπάρχει περίπτωση τον Άρη στον Ηρακλή 12 να καθυστερούσε. Περίμενε. Ο ΠΑΟΚ πάντως καμία παρανομία δεν έκανε, φίλε. Νταλή, πραγματικά με οδηγεί σε απόγνωση. Πραγματικά. Θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ίδια αντιμετώπιση με τον Εθνικό Πειλέας. Ας τον Ηρακλή. Τέλος. Γελάς και εσύ ο ίδιος. Γελάς και εσύ. Ο Ολυμπιακός έχει την ίδια αντιμετώπιση με, το, με την Καβάλα. Μας το είπε μόνος σου. Λοιπόν, 12 χρόνια είπε. Επειδή, ναι. 12 ναι, χρόνια. Τα χρέη του ΠΑΟΚ ήταν στα δικαστήρια επί 12 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι παράνομο. Τα είπε. Στα δικαστήρια 12 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή πες με εσύ πια. Τα είπε όλα ο ταξιτζής από την Καβάλα ο Δημήτρης. Λοιπόν, Μάριε, καθάρισε το ποδόσφαιρο. Ρίξαν την Καβάλα και την νίκη Βόλου. Και μείναν οι καθαροί. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στο δημόσιο, σε χρέη προς τρίτους και σε ποδοσφαιριστές. Πλήρωσε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Άμα χρωστούσε όμως 80 ρε συνταλήπτω, ότι πλήρωσε 30 δεν σημαίνει κάτι. Και χρήσατε επειδή μιλάτε για ηθική. Ναι. Όταν μπήκε στο νόμο στο 1944, ήταν που μείναν να πλήρωσε τίποτα σε ειστές και πληρωθήκαν το ελληνικό δημόσιο. Ήταν ένας νόμος του κράτους ο οποίος δεν βγήκε φωτογραφικά για τον Άρη. Ναι, φωτογραφία δεν βγήκε για τον Άρη, υπήρχε. Υπήρχε πριν 30 χρόνια. Ηθικό κομμάτι, το ηθικό κομμάτι δεν το ανέλαβε. Άφησε τα πλήρωση του. Τι να αναλάβω στο ηθικό κομμάτι. Τι θες να αναλάβω. Τους πλήρωσε με νόμο το ελληνικό κράτος. Ορφανώς προεκλογικά τους πλήρωσε με νόμο. Άκουσε με μισό λεπτό, γιατί αυτό, είναι ένα ψέμα. Ορφανώς λοιπόν. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και στο, λέω, και στο λέω επώνυμα. Είναι ψέμα. Διότι ενώ υπήρξε λοιπόν η πρόθεση του ορφανού να το κάνει, η πρόθεση και πήγε προς αυτή την κατεύθυνση, πάρε λοιπόν όλους τους ποδοσφαιριστές από το 44, τον Παπαδόπουλο, τον Κατσιαρό, τον Δέλιο. Για να δεις ότι είναι ψέμα, γιατί δεν πήραν ούτε ευρώ. Δεν πήραν το κράτος ευρώ. Από τον Άρη πήρανε. Από τον Άρη ό,τι προβλέπονταν από τον νόμο. Κάτσε για την μία φορά. Ό,τι δεν πήρανε δηλαδή. Ωραία, πήρανε. Έγινε ταλή. Επίσης το άλλο ηθικό, έγινε ταλή. Το άλλο ηθικό κομμάτι χρήσατε. Έφυγε, βγήκε, βγήκε ταλή, βγήκε. Βγήκε έξω, έχει κάτι είδηση για τον Άρη. Ωραία, πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Δεν υπάρχει γραμμή. Δεν υπάρχει γραμμή. Μπορείτε να καλείτε. 23 10 287 8 8 8. Σπύρο, εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και για που έχεις συνεπή παρουσία. Να είσαι καλά. Και σε όλους εσάς, παιδιά, σε όλους που είστε συνεπέστατοι, κυρίως στο κεφάλαιο live. Να είστε καλά. 23 10 287 8 8 8. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω. 164, σε λατρεύω. Αλέξη μου, τους έφτιαξες με τον νόμο περί αυθαιρέτων και αυτοί σε πρόδωσαν. Προλαβαίνεις. Ρίχτω, Ηλία. Διάβασε και το θαλαμοφύλακα το μήνυμα, Μάρια Σλάμα. Αχ, θαλαμοφύλακα. Κανονικά τώρα. Την ηθική τη διαλέγουμε όποτε μας βολεύει. Κατάλαβες τι γίνεται. Θαλαμοφύλακα. Ναι. Πρέπει να είναι το πέρα ο Χρήστος. Πέρσι ηθικά ο Πάκος το πρωτοτελείς, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Ας μην κάνατε αυτό, μην κάνατε εκείνο. Κάναμε τ' άλλο. Το ένα με το άλλο είναι. Αυτό τώρα να ψήφει ο Νταλή. Ναι. Και ο κάθε Νταλή. Να με πείσει τι. Ότι ο Ολυμπιακός έχει την ίδια αντιμετώπιση, ας πούμε, με το Λεβαδιακό. Αν χρειαστεί. Για χρέη, για εκατομμύρια, για. Ο ΠΑΟΚ δεν τίποτα εδώ. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι σφαλιάρα. Είναι το ίδιο ο ΠΑΟΚ με τον Εθνικό Πειλέας. Αυτό που είπε. Διάβασα το μήνυμα. Εντάξει. Με παγωμένα χρέη, τα λεφτά μου έπαιρνε. Κονσεϊσάους, Μουσλίμοβιτς. Μετά ήρθαν αυτοί, τελειώσαν. Έκανε ομάδες. Πώς. Και εγώ. Ωραία. Σου χρωστάω 50 ευρώ. Δεν στα δίνω. Πάω να πάρω απόψε μπουφάν. Πάρε, πάρε μπουφάν. Πάω να πάρω ωραίο μπουφάν. Εντάξει, δεν με πειράζει καθόλου. Πιστεύω, Χρήστο, θα μου δώσει και άλλα 50 ευρώ. Θα με βάλω στον νόμο ορφανού και εμένα. Του θαλαμοφύλακα να είναι εδώ πέρα ο. Αφού μπαίνω βγαίνει, είναι γιατί έκανα. Διάβασα τώρα, τα ακούσει ο κόσμο. Α που δεν σα αφήσει να το διαβάσει ο άλλο. Εντάξει, τέλο πάντων. Είναι και αυτό. Οπότε διάβασα τώρα, μπορεί. Να μα κάνουν μαθήματα ηθική ομάδε μετά το Ζαραδούκα, Διαμαντάκο κλπ. Και παγωμένα χρέη 14 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με δήλωση του Πάνου Στεφανίδη. Αν ακούει ο κύριος Στεφανίδης. Προέδρου ΚΜΑ, Κοινωνίας Μελών Άρεος. Είμαι χρέη σε ποδοσφαιριστές. Προαλλαγή αφημί πάει πολύ. Παιδιά, στα ριχά φέτος το καλοκαίρι. Γιατί δεν πατώνεται.
Κάτσε να μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν. Όπως είναι ο CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων. Έλα. Δεν υπάρχει. Πήγες. Υποκλίνομαι. Δεν πήγα. Α. Ήρθανε τέτοια συνέπεια. Βάτε. Τέτοια συνέπεια. Πάοκ. Σε παράδοση χαλιών, σε παραλαβή μάλλον, ναι, από το σπίτι, πραγματικά. Ναι. Έχω πάθει πλάκα. Ναι. Δεν κάνω καθόλου χαβαλέ. Σοβαρά. Μπράβο, ρε CFD Carpets Κολοκυθά. Παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορριπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα στο 2317-62-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από τον χώρο σας. Όποιος θέλει καλή για να βγει στον αέρα, έτσι, μπορούμε να βγάλουμε άνετα 1,5 ακροατή. Άνετα, 1,5 με 2. 23-10-287-888. Ρούμεν Κόλλες, στο Βαθύλο 12 Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23-10-719-229 και στο rumen.gr. Ρούμεν, η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Υγρασία, ζέστη, όλα αυτά, ξεχάσετε τα αν έχετε Ρούμεν Κόλλες. Μου μυρίζει ένα ψέμα. Επειδή σε σεβόμαστε, το λέω, μου μυρίζει ψέμα. Εσύ αυτό το ξέρεις εσύ πιο καλά το πώς σε λένε. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχε κάνει δήλωση ο Πάνος Στεφανίδης, πρόεδρος της Κοινωνίας Μελών Άρη, ότι είχε παγωμένα χρέη 14 εκατομμύρια ευρώ. Τι παγωμένα χρέη 14 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό, στο μεταφέρω λέει, να μας κάνουν τώρα μαθήματα ηθικής, ομάδες, Μετάτο, Ζαραδούκα, Διαμαντάκο και παγωμένα χρέη 14 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με δήλωση του Πάνου Στεφανίδη, Προέδρου ΚΜΑ, ή με χρέη σε ποδοσφαιριστές προαλλαγής αφημί πάει πολύ. Παιδιά, στα ριχάβατο στο καλοκαίρι γιατί δεν πατώνεται. Υπάρχει τέτοια δήλωση? Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια δήλωση, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια δήλωση γιατί δεν υπάρχει τέτοιο ποσό. Αλλά ακόμα και αν υπήρχε δήλωση. Γι' αυτό σου λέω. Ουσία είναι η δήλωση ή αν υπάρχει. Α, μπράβο. Αυτό εγώ σου λέω. Θα σου πω το εξής. Υπάρχει μια δήλωση κάποτε του Ψηφίδη ότι ήταν 30 εκατομμύρια τα χρέη του Άρη. Υπάρχει μια δήλωση του Σκόρδα ήταν 40 εκατομμύρια τα χρέη του Άρη. Αυτά υπόθηκαν για συγκεκριμένους σκοπούς και εξυπηρέτησαν συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν ήταν όμως 40 εκατομμύρια τα χρέη του Άρη. Το ότι το είπε κάποιος δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Έτσι. Σωστό. Το θέμα είναι τι ισχύει. Και εδώ ισχύει. Ότι δεν έβαλε το 1 από τα 30, πόσα ήταν. Κακός έβγαινε ο Σκόρδας από τον Άρη. Στο site του λέει, δεν ξέρει τι ανεβάζει. Άρα το ανέβασε εσύ, αυτό είναι δυνατόν. Ρε φίλε, εγώ σου λέω, το ότι αν έχει κάνει μια δήλωση. Ναι. Προφανώς δεν τα ανεβάζω όλα εγώ. Αλλά αν έχει κάνει μια δήλωση, ξαναλέω. Παιδιά, στο All About Άρης έχουμε προσωπικό. Υπάρχουν 35 εργαζόμενοι. Ξέρετε, την έχω δει εγώ, ιδιοκτήτη συνεταίρο. Ο Ασλαμάς. Λοιπόν, δύο γραμμές περιμένουν να είναι περιεκτικοί σύντομοι, γιατί ο χρόνος τώρα είναι περιορισμένος. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Έλα, ο Κοσμάς είμαι. Γεια σου, Κοσμά. Κοσμάς, ο παδός του Παναγιώτη. Ο Έτολος ΠΑΟΚ. Κοσμάς, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο Δαμιανός. Παλικάρι μου, καλημέρα, Κοσμά, αγόρι μου. Φίλος του ΣΒΑΜ. Φίλος του ΣΒΑΜ. Τώρα έδεσε. Δεν θυμάσαι. Πάμε, Κοσμά. ΣΒΑΜ και ΣΒΟΥΝ και κάτι περίεργα. Γιατί ότι θα γνώριζε το δάσκαλο του γιού μου, φίλε, πολύ μικρή είναι η Ελλάδα, ρε. Α, βέβαια. Ναι. Τι είναι η Ελλάδα, ρε. Τι, μια κουτσουλιά είναι στο χάρτη. Εξαιρετικός δάσκαλος, εκπαιδευτικός δηλαδή, αλλά και μεγάλο παουξάκι να ξέρει. Είναι ο δάσκαλος αυτός στη Μηχανιώνα που έβαλε τα τραγούδια. Που το έχεις κάνει για να φοράει πριν κάνα χρόνο. Όταν κάναμε φέτος την τριήμερη στην Αθήνα, η έκτη δημοτικού κάνει μια τριήμερη εκπαιδευτική στην Αθήνα, του λέω πώς θα γίνει το Σάββατο το πρωί κανένα δύο ώρο να βρούμε λίγο κενό. Μου λέει πού έχεις κάτι στο νου σου, να πάμε λόγω στο σύνδεσμο, φύγε από εδώ ρε μου. Τέλος πάντων, εξαιρετικός, γι' αυτό σε πήρα. Γι' αυτό. Ωραία, καλά, καλώς πολλούς χαιρετισμούς να το δώσω. Να είσαι καλά. Κοσμά, παλικάρι μου. Κοσμά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Είσαι ο τελευταίος, μην καλείτε άλλοι. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Γεια σας, παιδιά, Δημήτρης. Δημήτρης, ναι, οπαδός. Ηρακλής. Οπαδός του Ηρακλέους. Πάμε, Δημήτρη. Ναι. Θέλω να κάνω λίγο μια ερώτηση άσχετη με τα αθλητικά. Ναι. Σε σένα, Μάριε. Ναι. Κάπου πήρε το μάτι μου για Σεπτέμβριο, ναι, μετά τα μέσα. Ναι. Δήμου Μπόργκερ στη Θεσσαλονίκη. Δήμου Μπόργκερ. Ναι. Εγώ απλά το άκουσα, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτοί. Κάπου το άκουσα από φίλο, από φίλη, κάτι τέτοιο, ναι. Καλά, βγάλε εισιτήρια να δεις αν σε διαβάζει. Καλά, ναι, όχι, ξέρεις τι, δεν είναι το ψωμοτήρι μου. Και άλμπουμ έχω, ναι, και σε συλλογές κομμάτια έχω και έχω διαβάσει, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, μόλις το διάβασες και λέω είναι δυνατόν, ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι, μακάρι η Θεσσαλονίκη μέσα στην κρίση ανεβαίνει, που σημαίνει ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, υπάρχει, ναι. Να είναι καλό, Αλέξης. Ναι. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε, αν είδες μάλλον την συνέντευξη του Ρέμου. Είδα εδώ πέρα στα κλεφτά και τι είπε, πολύ... Και τι είπε ο Φώτης. Ο Θεός.
Ναι. Ο Φώτης ο Θεός. Ότι με βάση ότι για να γίνει ας πούμε να βιώσει παλιά ΠΑΕ θα πρέπει να παίξει οπωσδήποτε Super League και να πει τη ρύθμιση που έχει πει η Παναχαρή κτλ. Δηλαδή μου προποθέσει με λίγα λόγια. Ναι. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Ο ερασιτέχνης δεν δικαιούται μέχρι τη διαφημή. Πώς είναι το μπάσκετ, το γυναικείο ποδόσφαιρο, αυτά πώς παίζουν αφού ο ερασιτέχνης είναι χρεωμένος, καταχρεωμένος. Σου απαντάει εδώ, είναι τυπικό διαδικαστικό ο Χρύσανθος. Έχει γενική συνέλευση τώρα, κινητοποιεί το ερασιτέχνης. Έχει, ναι, έχει. Για να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα. Δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο. Γιατί, αφού ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής χρωστάει ούτως ή άλλως ήδη. Πώς έχει αφημεί η ΚΑΕ μέσω του Γάμα Σίγμα και το γυναικείο ποδόσφαιρο του Ηρακλή μέσω του Γάμα Σίγμα. Γιατί να μην πάρει και η παλιά ΠΑΕ. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ας γίνει απάντηση κάποιος. Λόγω χρεών. Δεν ξέρω, απλά ρωτάω. Μα χρέη δεν έχει. Η ΚΑΕ δεν είχε. Και το ποδόσφαιρο του Ηρακλή στο Γάμα Σίγμα. Ποιο ποδόσφαιρο απ' όλα. Το γυναικείο. Το γυναικείο ποδόσφαιρο στο Γάμα Σίγμα. Ναι, ερασιτεχνικό. Το Γάμα Σίγμα υπάρχει. Ερασιτεχνικό. Όχι επαγγελματικό. Όχι επαγγελματικό. Αυτά που είπε ο Ρέμος, αυτός έχει πληρώσει τα χρέη προς το δημόσιο. Χρωστάει προς ιδιώτες, ποδοσφαιριστές κτλ. Στο δημόσιο δεν χρωστάει, άμα ισχύουν αυτά που λέει ο Ρέμος. Εσύ δεν πάνε τόσο απλά και να μην το κάνουν. Δημήτρη, συγγνώμη τώρα. Ξέρω, ναι, εντάξει, δεν ξέρω, ξέρεις, είναι ένα χωράφι το οποίο το συχαίνομαι. Το ξέρεις. Απλά να σου πω κάτι ρε Μάρη για να κλείσω. Ναι, αύριο μας δίνουν αφημί. Κάποια ομάδα και παίζουμε Super League. Ναι. Δύο χρόνια πάλι στην ίδια κατάσταση θα είμαστε. Το φαντάζομαι, ναι. Μην κορυδευόμαστε. Δηλαδή, να σου απαντήσω. Καλά, πάρεις άλλη διασωτηρίας. Αυτό σε ενδιαφέρει βασικά τώρα. Να σου απαντήσω. Στον Ηρακλή η κατάσταση είναι εδώ και μία σχεδόν δεκαετία. Πολύ απλά αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Live to die another day. Αυτό. Για να στο κάνω και λίγο ροκ. Αυτό. Live to die another day. Ναι, αυτό. Πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια θα είμαστε και του χρόνου και του παραχρόνου. Δημήτρη, αν θέλεις μας λες, αν θέλεις μας λες, τι ηλικία αν επιτρέπεται, αν θες. Εγώ είμαι 24. 24. Οκ. Εντάξει, Δημήτρη. Έγινε, ρε. Και αν αναρωτιέσαι γιατί έγινε Ηρακλής, σκέφτεσαι τις πορείες που έκανε ο Ηρακλής με το βόλεϊ γιατί έγινε Ηρακλής. Αναρωτιέσαι. Ναι, το βόλεϊ τσίμπησε πολύ, πολύ κόσμο. Ναι, βοήθησε πάρα πολύ το βόλεϊ εκείνη την πενταετία. Το βέβαια. Βόλεϊ ναι. Και η ομάδα με Χάγκαν, Σέμπορ. Εκείνη, Κωνσταντίου, εκείνη ήταν μια πολύ καλή περίοδος. Είναι του Κοφίδη περίοδος σαν προπονητή. Ναι. Είναι το βόλεϊ από δίπλα. Και πριν. Ναι, και πριν. Και η δυναμική της αυτόνομης. Ήρθαν αυτοί, αυτά και τα τρία μαζί. Τα έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Έχουν βγάλει μια συνισταμένη απίστευτη. Είχαμε πάρα πολλούς Αλβανούς. Πολλούς Αλβανούς υπέροχα παιδιά και κορίτσια από Αλβανία στα επίσημα με διαρκείας που ψωνίζαν από την μπουτίκ μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τραβούσαμε πάρα πολύ κόσμο και ξένους. Λοιπόν, το θυμάμαι, ναι. Καλή συνέχεια. Γεια σου Δημήτρη. Να είσαι καλά Δημήτρη, ωραία παρουσία. 3-3-8 είναι, κλείνουμε με μήνυμα. Α, πρώτα της Νίκης. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε την ωραία καθημερινή παρέα. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Νίκη. Κλείνουμε με μήνυμα του ανθρώπου που μας ξεπαρθένιασε σήμερα σε μεσικά του 338 του Παοκτσί. Πάντως εγώ βρήκα έναν με το ίδιο όνομα με αυτόν που πιάσανε στη Βέρεια στο Instagram. Το ποιοι και ποιους ακολουθεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Interesting. Φίλε, συγγνώμη, κάνει συνεργασία με τον σκηνοθέτη, τον Σωτήρη τον Τζαφουλιά. Συγγνώμη, το τελευταίο σου μήνυμα ειδικά με τρομάζει. Σοβαρά. Έναν με το ίδιο όνομα. Δηλαδή μου το κάνεις πάρα πολύ σκοτεινό, μυστήριο, ψυχολογικό θρίλερ, νταρκύλα. Πολύ έτερος εγώ. Πολύ έτερος εγώ. Άιντε κλείνουμε χαμένη ψυχή. Να θυμίσω, η Βέρεια έχει μυστήριες ιστορίες, όπως λέει ο Χρήστος Κιώσης. Να θυμίσω ότι είχε κάνει 4 μέρες στη φυλακή ο Παύλος ο Παυλίδης, ο οποίος... Ξύλινα σπαθιά, έτσι. Η τεράστια αυτή μορφή. Από τους πιο σπουδαίους Έλληνες των τελευταίων 30 ετών. Που είναι από χωριό από τη Βέρεια. Τον πιάσανε για χρέη. Αν θυμάμαι καλά, φρουτέμπορα. Με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Έκανε 4 μέρες φυλακή ο Παύλος ο Παυλίδης. Και ακυρωθήκε live και γίνει χαμός μετά. Τέλος πάντων. Αυτά. Αυτά. Άιντε, tomorrow. Λοιπόν, να βγάλουμε νικητές. Οι νικητές για το απόψινό live είναι η. Νίκος Μοσχονάς 996 και Ορέστης Μανασής 716. Επαναλαμβάνουμε. Νίκος Μοσχονάς 996 και Ορέστης Μανασής τελειώνει σε 716. Πάρτε λεφτά μαζί σας σήμερα όσοι πάτε γιατί έχει τρελό merchandise, έτσι. Και τα τρία γκρουπ έχουν τρελό merchandise. Θέλει χρήμα στην τσέπη. Ποιος είναι ο πιο γνωστός Μοσχονάς στη Βόρεια Ελλάδα.
Δεν ξέρω, πες το γρήγορα γιατί έχω τώρα πει. Κυρκό. Λοιπόν, μην το. Το έχει πει στον αέρα. Ναι, το έλεγα, λάθος του. Λάθος του. Λάθος του. Ξεκάθαρα λάθος του. Το έχει πει, δεν το. Ναι, 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 λάθος του. Αν το έκανε, λάθος του, πραγματικά. Μην το ξαναλέμε εμείς, Παναγιώτη. Για κανέναν. Λοιπόν, Χρήστος Κιώσης ήταν μαζί μας και σήμερα, πραγματικά συγκλονιστικός για ένα ακόμη πρωινό Τρίτης. Αύριο εδώ θα είναι κάτι σαν κόιβ, για κάποιον λόγο προσωπικό θα απουσιάζει ο Χρήσταθος. Ετοιμαστείτε λίγο για να είστε διαβασμένοι. Είναι εσχρό, κλείστε μου κύριο Χρήστο, είναι εσχρό αυτό που γίνεται με τον Τότι στη Ρώμα. Το λέω εδώ και 5 χρόνια, το τερμάτισε. Μιλάμε για αλητεία. Βασικό θέμα αύριο της εκπομπής. Βασικό. Αυτό που κάνει ο Τότι στη Ρώμα, για να είστε διαβασμένοι. Μην το κάνετε τη στιγμή, να το σκαλίξετε και λιγάκι. Μιλάμε για αλητεία με τα γράμματα όλα κεφαλαία. Μουσική Χρήστο, Keep on Bloody Rock.